Λοιπόν, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ. Εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Πατριανάκο, την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση. Στην επόμενη μία μισή ώρα θα ασχοληθούμε λίγο με το μυοκαρδιακό έργο, τη στροφική κίνηση της καρδιάς, την ελικοειδή κίνηση της καρδιάς, το στρέιν της δεξιάς κοιλίας και το στρέιν του αριστερού κόλπου. Ό,τι μπορέσουμε τέλος πάντων να κάνουμε από αυτά σχετικά γρήγορα. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα και λόγω της θέσης μου να συγχαρώ τον κύριο Πατριανάκο για την όλη αυτή η οργάνωση του σεμιναρίου, αλλά και να ευχηθώ σε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον υπέρηχο, τον κύριο Πατριανάκο που βλέπω εδώ, τον κύριο Κουρή, τον κύριο Στεφανίδη, τον κύριο Γράσο, καλή επιτυχία στις επερχόμενες εκλογές. Σε ό,τι αφορά λοιπόν, πάμε στο μυοκαρδιακό έργο. Αυτά τα είπαμε, τα είπε ο κύριος Πατριανάκος για το τι ισχύει για την αυτοματοποίηση. Ωραία, ευχαριστώ. Το μυοκαρδιακό έργο λοιπόν, τι είναι? Όταν αρχίσαμε τα strain και λέγαμε για την παραμόρφωση, λέγαμε και υπήρχε ο ισχυρισμός ότι εξαρτώνται πολύ λίγο από το μεταφόρτιο ή καθόλου από το μεταφόρτιο, και αυτή είναι η διαφορά τους από το πλάσμα εξώθηση. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ότι εξαρτώνται από το μεταφόρτιο, ίσως λιγότερο από το πλάσμα εξώθησης, και πιθανόν να εξαρτώνται και από το προφόρτιο. Και εξαρτάται και από το προφόρτιο. Αυτό λοιπόν που κάνει το μυοκαρδιακό έργο είναι ουσιαστικά να βγάζει το software αυτό, να βγάζει την εξάρτηση του μεταφορτίου πάνω στο strain και να μας δίνει το strain, την παραμόρφωση, ανεξάρτητα από το μεταφόρτιο. Και είναι λογικό, γιατί όταν η καρδιά συστέλλεται έστω με την ίδια συσπαστικότητα πάνω σε αυξημένες, για παράδειγμα, πιέσεις, πάνω σε αυξημένες αντιστάσεις, το strain που παρατηρείται είναι μειωμένο στις περιπτώσεις μεγάλης πίεσης, μεγάλου μεταφόρτιου, σε σχέση με το strain που παρατηρείται σε περιπτώσεις που το μεταφόρτιο είναι μικρότερο. Εδώ έχουμε μια χαρακτηριστική εικόνα ενός ανθρώπου που προσπαθεί να σπρώξει στην ανηφόρα μια μπάλα, μια σφαίρα. Όσο μεγαλύτερη είναι η σφαίρα και όσο μεγαλύτερη είναι η κλίση, τόσο μεγαλύτερη ένταση, τόσο μεγαλύτερο έργο θα βάζει αυτός ο άνθρωπος για να τη σπρώξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι παθολογικό αν φαίνεται στο strain, για παράδειγμα, σε εμάς ότι είναι μικρότερο. Και ίσως σε μικρότερη απόσταση θα το σπάει. Η απόσταση, force επί απόσταση, λέει. Η δύναμη είναι η πίεση που ασκείται, το μεταφόρτιο, και η απόσταση είναι το strain, το πόσο παραμορφώνεται η καρδιά. Έτσι λοιπόν, με διάφορα software προσπαθούμε να βάλουμε αυτή την έννοια του μυοκαρδιακού έργου. Και βλέπουμε αυτό εδώ που είπαμε, ότι σε αυξημένες πιέσεις βλέπουμε ότι το strain μπορεί να είναι χαμηλότερο. Αλλά το εμβαδό εδώ, που είναι το μυοκαρδιακό έργο, το οποίο θα εξηγήσουμε τι είναι, αν το προσθέσεις, αν τα συγκρίνεις αυτά τα δύο, είναι το ίδιο. Και γιατί είναι το ίδιο? Βλέπουμε εδώ τι είναι το μυοκαρδιακό έργο. Το μυοκαρδιακό έργο ουσιαστικά είναι το strain επί την πίεση, επί το μεταφόρτιο. Και έχει αυτή την καμπύλη, είναι κάτι αντίστοιχο πίεση καμπύλη όγκου, αλλά όχι ακριβώς βέβαια το ίδιο. Είναι αυτή η καμπύλη. Εδώ είναι το κλείσιμο της μητροειδούς βαλβίδας. Εδώ είναι η συγκοντική συστολή. Εδώ είναι η κυρίως συστολή του μυοκαρδίου. Η παραγωγική, θα πούμε μετά τι σημαίνει συστολή, που βλέπουμε από το strain από 0 πάει γύρω στο μείον 10, μείον 15. Εδώ είναι η συγκοντική χάλαση και εδώ είναι η διαστολή. Βλέπετε λοιπόν πως όταν είναι μεγαλύτερο το εμβαδό, εδώ είναι μια φυσιολογική καρδιά, και όσο προχωράμε και έχουμε μικρότερο εμβαδό, πάει να πει ότι το έργο που μπορεί να κάνει αυτή η καρδιά, να δώσει αυτή η καρδιά, είναι όσο πάει και μικρότερο, με αποτέλεσμα να είναι παθολογικό. Έτσι λοιπόν, από τις τιμές που θα δούμε και πώς το παίρνουμε το μυοκαρδιακό έργο, μπορούμε να βγάλουμε αυτά τα συμπεράσματα, αυτά τα αποτελέσματα. Το εμβαδό, όπως είπαμε, της πίεσης επί την παραμόρφωση, είναι ο δείκτης μυοκαρδιακού έργου. Το μυοκαρδιακό έργο, το οποίο είναι το παραγωγικό μυοκαρδιακό έργο, δηλαδή το μυοκαρδιακό έργο στο οποίο δίνει παροχή, δίνει όγκο παλμού, και στο οποίο για να γίνεται πρέπει η συστολή του μυοκαρδίου να γίνεται μέσα στον καρδιακό κύκλο, αυτό λέγεται constructive work, είναι το παραγωγικό έργο. Το wasted έργο, το άχρηστο έργο, είναι αυτές οι περιπτώσεις που το μυοκάρδιο είτε διατείνεται κατά τη διάρκεια της συστολικής περίοδου, είτε παχύνεται μετά στην πρώιμη χάλαση, δηλαδή κάνει αυτό το λεγόμενο post-systolic shortening, αυτό είναι το άχρηστο έργο.
Με πράσινο είναι το παραγωγικό έργο, με μπλε είναι το άχρηστο έργο και βέβαια το efficient έργο είναι ο λόγος του παραγωγικού έργου προς το συνολικό έργο, το οποίο όλα αυτά που είπαμε έχουν πλέον φυσιολογικές τιμές. Το διάστημα αυτό, το εμβαδό αυτό πρέπει να είναι πάνω από 1500 mm στήλη σιδεραργύρου ανά επί τις 100 mm στήλη σιδεραργύρου, όπως βλέπετε εδώ, ενώ το παραγωγικό έργο οφείλει να είναι πάνω από 94-95%. Τι χρειαζόμαστε εμείς για να βρούμε το μυοκαρδιακό αυτό έργο, για να βγάλουμε δηλαδή την πίεση, το μεταφόρτιο έξω? Χρειαζόμαστε πρώτον να ξέρουμε την αρτηριακή πίεση του ασθενή, του ατόμου που μελετάμε. Αυτό είναι απαραίτητο. Όπως γνωρίζουμε, παίρνουμε μια τιμή της αρτηριακής πίεσης, με τη συστολική και τη διαστολική αρτηριακή πίεση. Πρέπει να γνωρίζουμε ίσως και πώς αλλάζει η πίεση, πώς διακυμαίνεται η πίεση κατά τη διάρκεια του καρδιακού κύκλου. Αυτό είναι δύσκολο. Υπάρχουν βέβαια κάποια προτυπωποιημένα, κάποια καθορισμένα διαγράμματα που σου λένε πώς αλλάζει η πίεση κατά τη διάρκεια του καρδιακού κύκλου. Αυτό είναι το διάγραμμα που έχουμε. Τι άλλο χρειαζόμαστε όμως? Χρειαζόμαστε αυτό που λέμε να χρονίσουμε το κλείσιμο και το άνοιγμα της αορτικής βαλβίδας, το άνοιγμα και το κλείσιμο της μητροειδούς βαλβίδας. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί αυτό το πρότυπο που έχουμε, η πρότυπη καμπύλη, η καθορισμένη καμπύλη, αλλάζει σε μορφή ανάλογα από ό,τι εμείς θα βάλουμε τη διάνοιξη της αορτικής βαλβίδας, τη σύγκληση της αορτικής βαλβίδας, τη διάνοιξη και τη σύγκληση της μητροειδούς βαλβίδας. Άρα για να κάνουμε το μυοκαρδιακό έργο πρέπει να έχουμε αυτά τα δύο. Να έχουμε ορίσει την αρτηριακή μας πίεση και να έχουμε βάλει και σωστά το χρονισμό αυτών των περιόδων, έτσι ώστε το strain να βγει έξω το μεταφόρτιο από το strain. Και έχει πλέον, όπως είπαμε, φυσιολογικές τιμές. Οι φυσιολογικές τιμές του εμβαδού, δηλαδή του πολλαπλασιασμού που κάνουμε τη πίεση επί το strain, είναι πάνω από τα 1500 περίπου μιλιμέτρη στήλη σιδεραργύρου επί τις 100. Και αυτό μας ενδιαφέρει, το παραγωγικό έργο πρέπει να είναι πάνω από 95%. Πρέπει να έχουμε αυτές τις δύο τιμές στο μυαλό μας για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να μετρήσουμε το μυοκαρδιακό έργο. Και μετά από αυτή τη σύντομη εισήγηση, ας πάμε σε δύο περιστατικά. Για να μετρήσουμε από μόνοι μας το έργο, μπορείτε να πάτε στο περιστατικό που λέει Vivid Epsilon95R3 Complete Library. Να το πατήσουμε. Αυτό λοιπόν το περιστατικό είναι ένα περιστατικό, φαίνεται ότι είναι φυσιολογικό. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε πρώτα είναι να ορίσουμε πότε είναι το άνοιγμα και η σύγκληση της αορτικής βαλβίδας, πότε είναι το άνοιγμα και η σύγκληση της μητροειδούς βαλβίδας. Για να το κάνουμε αυτό μπορούμε να το κάνουμε με τρεις τρόπους. Να δω αν υπάρχει εδώ και μπορούμε να το κάνουμε. Κώστα, εμείς δεν βλέπουμε τίποτα πάντως. Εμείς δεν βλέπουμε τίποτα. Τι να κάνω τότε? Δεν ξέρω. Δεν βλέπετε εσείς? Τώρα, οκ. Okay. Τώρα είμαστε εντάξει. Λοιπόν, είμαι στον ασθενή το Vivid Epsilon95, το R3 Complete Library που λέει εδώ. Πώς μπορούμε να βρούμε, να χρονίσουμε το άνοιγμα, το κλείσιμο μητροειδούς, το άνοιγμα, το κλείσιμο της αορτής? Είναι τρεις τρόποι. Ένας από τους τρόπους είναι να βάλουμε το TDI στο μητροειδικό και στο πλάγιο δακτύλιο, κυρίως στη βάση του μητροειδικού δακτυλίου. Εδώ λοιπόν έχουμε τα κύματα αυτά. Αν πάμε στο measurement και πατήσουμε το measure, θα πρέπει να δούμε το event timing. Πρέπει να πατήσω κάτι. Το measure. Εδώ δεν μου βγάζει εμένα κάτι. Δεν έχω κάτι σε approved εγώ εδώ. Τόσο αν βάλω story reset. Ωραία. Και πάμε στο event timing. Πατάμε λοιπόν, έχει το event timing. Με αυτό μπορούμε να ορίσουμε που είναι η διάνοιξη. Πες μου να το ξαναπώ. Πάμε λοιπόν. Εδώ είμαστε στα controls, έχουμε την εικόνα μας, πατάμε measure και στη συνέχεια μας βγάζει το event που πρέπει να ανοίξουμε, το event timing. Εδώ είναι ο καθορισμός, ο χρονισμός που έχουμε πει της διάνοιξης και του κλείσιμου των βαλβίδων. Πάμε στην αορτική βαλβίδα και πάμε εκεί που ανοίγει η αορτική βαλβίδα αμέσως μετά την ισογκωτική συστολή. Διαλέγουμε ένα κύκλο, όποιον θέλουμε. Βλέπετε εδώ που ανοίγει η αορτική βαλβίδα. Και το αφήνουμε.
πάει απευθείας στο κλείσιμο της αορτικής βαλβίδας, ακριβώς εδώ πριν ξεκινήσει η ισογκωτική χάλαση. Και το πατάμε. Στη συνέχεια πρέπει να πάμε εμείς να πατήσουμε το άνοιγμα της μητροειδούς, όπου είναι εκεί που αρχίζει το κύμα ε τόνος, μετά την ισογκωτική χάλαση, και στη συνέχεια στο κλείσιμο της μητροειδούς, το οποίο είναι εκεί που κλείνει το α κύμα, πριν τη ισογκωτική συστολή. Αυτά λοιπόν έχουμε χρονίσει πλέον εκεί που θέλουμε να βάλουμε και να δούμε το μυοκαρδιακό μας έργο. Από εδώ μπορούμε να βγούμε. Αυτός είναι ο ένας τρόπος. Ο δεύτερος τρόπος είναι να βάλουμε το παλμικό ντόπλερ. Να ανοίξουμε το μη 5 κιλοτήτων και να το βάλουμε μεταξύ αορτικής βαλβίδας και μητροειδούς. Οπότε να βάλουμε εκεί και να δούμε και το κύμα της διαορτικής ροής και της διαμητροειδικής ροής και να χρονίσουμε εκεί. Και ο τρίτος τρόπος είναι από το Q-ανάλυσης να πάμε και να βάλουμε ένα curved day mode, το οποίο βέβαια δεν σας το δείχνω τώρα γιατί δεν έχει νόημα, πάνω ακριβώς πάλι στην αορτική βαλβίδα και να χρονίσουμε από εκεί. Είναι τρεις αυτοί οι τρόποι και ένας τέταρτος, αν δεν έχουμε κανέναν από αυτούς τους τρόπους, πάνω στην εικόνα του D που έχουμε. Η εικόνα όμως του D που έχουμε δεν είναι ο πιο καλός τρόπος. Φαίνεται ότι επειδή τα frame rate είναι παραπάνω στις Doppler τομές από ό,τι στην εικόνα T2D, είναι λίγο καλύτερος ο χρονισμός σας αν πάμε από τα Doppler. Από την άλλη όμως μπορεί να έχουμε διαφορετικό καρδιακό κύκλο. Δηλαδή εγώ μπορεί να έχω αυτό τον καρδιακό κύκλο εδώ που μετράω και άλλο καρδιακό κύκλο ή λίγο διαφορετικό καρδιακό κύκλο στις επόμενες τομές που θα έχω. Οπότε όλα πρέπει να τα βάλουμε και να τα δούμε για το τι είναι το καλύτερο. Αφού λοιπόν μετρήσαμε τους χρονισμούς, αυτό Κωστά, που θα πρέπει να πάμε. Συγχωρείς, ναι. Θεωρείς ότι είναι πιο καλό να το κάνουμε από το TDI ή από το Pulse Wave? Από το TDI, όταν έχουμε την τριών κιλοτήτων τομή, δεν είμαστε, ενώ βλέπουμε καλά τη μητροειδή βαλβίδα όταν ανοίγει και κλείνει, παρότι χάνουμε κάποια millisecond, δεν βλέπουμε πάντα καλά την αορτική βαλβίδα όταν ανοίγει ή κλείνει. Οπότε εκεί μπορεί να έχουμε επίσης να χάσουμε την εικόνα. Είναι τι κερδίζεις, τι χάνεις. Από εδώ σας είπα, αν είναι ίδιοι καρδιακοί κύκλοι, και αυτό μπορούμε να το δούμε με τη συχνότητα, τότε είμαστε ακριβείς, είναι πιο ακριβής αυτός ο τρόπος. Αν δεν είναι ίδιοι καρδιακοί κύκλοι και ή δεν έχουμε τέτοιες εικόνες, τότε θα πάμε από την 2D εικόνα και θα χρονίσουμε εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα, το μηχάνημα μας τα δίνει αυτόματα κιόλας, έτσι. Υπάρχει και η αυτόματη ένδειξη του μηχανήματος που βλέπουμε αν τη δεχόμαστε ή όχι. Πριν ο κύριος Παντριανάκος είχε κάνει σε 2D, που ήταν σωστό. Μπορείς και αυτούς τους τρόπους. Υπάρχουν και οι δύο τρόποι, όπου νομίζεις ότι είσαι καλύτερα. Έχουμε λοιπόν χρονίσει σε αυτόν τον ασθενή, ο οποίος έχει πίεση 120 με 80 και του έχουμε μετρήσει πριν την πίεση ή του έχουμε μετρήσει την πίεση πριν πάρουμε τις τομές που θέλουμε να πάρουμε. Μπορεί να μην του μετρήσουμε μια αρχική πίεση όταν είναι αγχωμένος πριν κάτσει και γίνει η εξέταση. Μπορεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης και πριν πάρουμε αυτές τις τομές να του μετρήσουμε την αρτηριακή πίεση. Και από εκεί και πέρα πάμε στο automated functional imaging, το οποίο θα το δούμε, θα πάρουμε τις 4, 3 και 2 κιλότητες όπως είχαμε πάρει πριν και θα το εξετάσουμε, να βγάλουμε τα straight μας και το bullseye μας και μετά να προχωρήσουμε στο μυοκαρδιακό έργο. Πάμε λοιπόν από την τομή των 3 κιλοτήτων, θα πατήσουμε measure και θα πάμε εκεί που λέει automated functional imaging, το AFI, το οποίο στα καινούργια μηχανήματα, στα παλιά δεν το έχει αυτό, έχει τη δυνατότητα να μας παίρνει αυτόματα τρεις τομές, τις οποίες μετά μπορούμε να δούμε εμείς αν είναι καλές ή όχι, αν τις δεχόμαστε. Όπως είδατε εδώ μου πήρε αυτόματα τρεις τομές. Είδα από μόνο του ποια είναι 3, 2 και 4 κιλοτήτων και μου τις πήρε. Αν εδώ το αφήσω και παίζει, εδώ πάτησα stop. Αν το αφήσω και παίζει όπως είναι, μετά από 5 δευτερόλεπτα θα φύγει αυτή η εικόνα και θα μου βγάλει τιμή. Και έτσι θα συνεχίζει. Αν εγώ το αφήσω τελείως, μπορεί να συνεχίζει τη μελέτη και απλά εγώ να μου αλλάζει 4, 3, 2 και να πάει ουσιαστικά μέχρι το τέλος. Γι' αυτό πάτησα το stop. Εδώ το κάνουμε τώρα για να μπορέσουμε να το έχουμε την τομή των 3 κιλοτήτων και πρέπει να δούμε αν είμαστε καλά. Εδώ είμαστε καλά, στο δακτύλιο, όπως θα αισθάνεται και ο κ. Πατριανάκος, δεν θα κάνω πολύ. Εδώ δεν πάμε μέχρι κάτω, γιατί πέφτουμε στο χώρο εξόδου της αριστερής κοιλίας. Εδώ στην κορυφή είμαστε και πάλι καλά στο ενδοκάρδιο, οπότε πλέον δεχόμαστε αυτή την εικόνα ή αν δεν δεχόμαστε και δεν μας αρέσει καθόλου όπως την έχει βγάλει, πάμε στο 3 κλικ που λέει εδώ, οπότε στην αντίστοιχη εικόνα χάνεται αυτό
το region of interest, χάνεται το πεδίο δηλαδή μελέτης και μπορούμε με να βάλουμε τρεις δείκτες, ένα στο βασικό τείχομα, ένα στο οπίσθιο τείχομα, ένα στο βασικό μεσοκυλιακό και μήνα στην κορυφή και να βγάλουμε τη δικιά μας καταγραφή, τη δικιά μας διαμόρφωση του μυοκαρδίου, ενδοκαρδίου, επικαρδίου. Εμείς όμως θέλουμε να συνεχίσουμε, μας αρέσει, συνεχίζουμε λοιπόν και έχουμε αυτή την τομή που έχουμε, όπου φαίνεται ότι δεν πήρε καλά εδώ, το πράσινο. Και μας βγάζει αυτή την εικόνα. Επίσης φαίνεται ότι και το οπίσθιο τείχομα, γιατί στο μάτι φαίνεται ότι συστέλλεται καλά, δεν το έχει πάρει πάρα πολύ καλά. Ίσως όχι τόσο ικανοποιητικά. Τι μπορούμε να κάνουμε? Αν εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε και πιστεύουμε ότι αυτό, παρότι δεν το βλέπει καλά, εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε, πατάμε εδώ και μας βγάζει μια τιμή. Αυτό δεν είναι το απόλυτα σωστό. Πρέπει να πάμε πίσω, να κάνουμε επαναπροσέγγιση, να δούμε τι δεν έβγαλε, τι δεν πήρε καλά. Εδώ βέβαια δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Ίσως αν ανοίξουμε λίγο το ROI width, να πιάσει πιθανόν κάτι που δεν έχει πιάσει μέχρι το επικάρδιο. Και αν κάνουμε, να βάλουμε λίγο πιο μέσα και λίγο πιο εδώ το επικάρδιο, το ενδοκάρδιο, αν ξαναπάρουμε αυτό, να δούμε αν βοηθηθήκαμε καθόλου. Εδώ φαίνεται ότι έχουμε βοηθηθεί, αλλά εδώ πλέον μας βγάζει πάλι διαφορετικό. Αυτό δεν μας αρέσει το 7 εδώ. Δεν είναι 7 εδώ, δεν είναι συν 7. Δεν κάνει διάταση το μυοκάρδιο εδώ. Δεν κάνει διάταση εδώ. Εδώ κανονικά κάνει συστολή. Το έχει πάρει λάθος το υπολογιστής. Οπότε πρέπει να ξαναγυρίσουμε και να δούμε τι έχει γίνει λάθος εδώ. Ίσως μάλιστα να το βάλουμε και λίγο περισσότερο το εύρος της κίνησης. Εδώ βλέπετε αυτό το yo-yo width που λέει. Είναι το εύρος της κίνησης που κάνει όλη η καρδιά. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε λίγο επιπλέον, όχι τόσο πολύ ίσως, και να δούμε τι γίνεται λάθος στη βάση. Ίσως χρειαστεί ακόμα λίγο πιο πέρα, λίγο πιο κάτω. Έχει ένα reverberation από την πλευρά που σου μπαίνει, από κάτω ακριβώς από το δαχτύλιο. Δεν άκουσα, Αλεξάνδρε. Έχει ένα reverberation ακριβώς από την πλευρά που σου μπαίνει στο δαχτύλιο. Αυτό ήταν το πρόβλημά σου. Εδώ λοιπόν που το κατεβάσαμε λίγο ακόμα, βλέπουμε ότι έπιασε μείον 11 και πάλι δεν είναι εντελώς αποδεκτή η τιμή, αλλά για λόγους χρόνου θα συνεχίσουμε. Εδώ έχουμε μια ένσταση, θα δούμε στη συνέχεια αν θα το δεχτούμε. Πάμε approve και συνεχίζουμε με την επόμενη τομή που, όπως είδατε, αμέσως μας πήρε την 4 κιλοτήτων. Πατάω ένα stop για να μην προχωρήσει. Εδώ είναι 4 κιλοτήτων. Βλέπετε ότι εδώ ίσως θέλει λίγο πιο πάνω. Εδώ ίσως λίγο πιο μέσα για να παίρνουμε το ενδοκάρδιο. Και εδώ. Εδώ είμαστε καλά στη βάση, ίσως λίγο πάνω. Και την αποδεχόμαστε. Εδώ είναι σαφώς πιο σωστές με το μάτι οι τομές. Είναι σαφώς πιο σωστά, πιο αποδεκτά, γιατί πάντα κοιτάζουμε μια εξέταση. Πάντα την κοιτάζουμε πριν με το μάτι και βλέπουμε. Δεν μπορεί να βλέπουμε ένα τείχομα να συστέλλεται όπως το πλάγιο τείχομα το βασικό πριν και να μας βγάζει θετικό, δηλαδή ότι κάνει διάταση. Δεν θα το δεχτούμε αυτό. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα εμπειρίας, αλλά είναι και θέμα ότι βλέπεις την εικόνα μπροστά σου. Δεν μπορεί ένα τείχομα να το βλέπεις και να συσπάται και το μηχάνημα να σου βγάζει θετική τιμή. Είναι καλή η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά στηρίζεται ακόμα σε εμάς και ελπίζω να στηρίζεται και για τα επόμενα χρόνια σε εμάς. Και θα στηρίζεται από ό,τι φαίνεται. Άρα εμείς δίνουμε την τελική απόφαση αν το θα προχωρήσουμε ή όχι. Αυτές λοιπόν είναι οι τιμές. Βλέπουμε ότι εμείς το βλέπουμε ομογενοποιημένα και συσπάται και βλέπουμε εδώ, αυτό που λέγαμε και πριν με τον κύριο Πατριανάκο, εδώ ουσιαστικά είναι η κάθε γραμμή που βλέπετε εδώ, η κάθε ταινία, είναι ουσιαστικά κάθε τμήμα εδώ του μυοκαρδίου, το οποίο έχουμε πάρει και το έχουμε ανοίξει και το οποίο φαίνεται από την αρχή μέχρι το τέλος του καρδιακού κύκλου πώς συστέλλεται. Βλέπετε ότι εδώ αρχίζει να κάνει τη σύσπαση, έντονη σύσπαση, που σημαίνει έντονο κόκκινο χρώμα και το οποίο παίρνουμε εμείς σαν τελικό, είναι προς το τέλος της συστολής, προς τα εκεί που κλείνει η αορτική βαλβίδα και μετά αρχίζει και παίρνει πάλι ένα χρώμα το οποίο είναι ανοιχτό, ανοιχτό κόκκινο, ανοιχτό ροζ. Αν εδώ είχαμε μπλε χρώμα, θα αποδιδότανε με συν εδώ πέρα, θα ήταν συν. Το 20 εδώ στο κόκκινο, στην κόκκινη ταινία που είναι πιο κάτω, αυτή είναι η κόκκινη ταινία. Αν εδώ είχαμε συν 5, εδώ θα είχαμε μπλε χρώμα και όχι κόκκινο. Οπότε το δεχόμαστε αυτή την τομή και προχωράμε. Approve and select next. Και πάμε στη 2 κιλοτήτων τομή, η οποία δεν μας αρέσει στο κατώτερο τείχομα. Στο πρόσθιο τείχομα είναι σχετικά αποδεκτή και πάλι δεν έχουμε πολύ καλά
δεν βλέπουμε πολύ καλά τα γέν της κορυφής. Μπορούμε να αυξήσουμε λίγο για να βλέπουμε, όχι ότι θα επηρεάσει κάτι τις μετρήσεις, αλλά να τα βλέπουμε εμείς για να τοποθετούμε το... Εδώ βλέπετε λοιπόν ότι κατά τη γνώμη μου πρέπει να έρθει πιο μέσα το κατώτερο τείχομα. Δεν παίρνουμε το θυλοειδή μη, όπως πολύ ωραία σας είπε, πολύ σωστά σας είπε ο κύριος Πατριανάκος, είμαστε εκτός από το θυλοειδή μη. Εδώ έχουμε ένα θεματάκι λίγο πάλι με τη βάση, δεν έχουμε πολύ καλή απεικόνηση. Αν λοιπόν θεωρήσουμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι με το κύμα που έχουμε εδώ, πατάμε πάλι για να συνεχίσουμε. Και πλέον μας βγάζει, εδώ δεν μπορεί να πιάσει καλά, μας λέει το πρόσθετο τείχομα. Και γιατί δεν μπορεί να το πιάσει? Το πρόσθετο τείχομα με το μάτι, το βασικό πρόσθετο βλέπουμε να συστέλλεται εμείς. Ξαναπάμε πίσω, για να δούμε για ποιο λόγο δεν μπορεί να πιάσει αυτό το πρόσθετο τείχομα. Εδώ δεν υπάρχει, όπως βλέπετε, ιδιαίτερος λόγος. Νομίζω ότι είμαστε καλά, αντί να πάμε λίγο πιο πάνω από το δακτύλιο. Είμαστε στο μεσοκάρδιο, στο επικάρδιο και στο ενδοκάρδιο. Ας κάνουμε πάλι μια προσπάθεια, γιατί δεν έχουμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Και τώρα φαίνεται ότι το έχει πιάσει. Πάλι το έχει πιάσει μειωμένο. Κρατάμε λοιπόν ότι σε δύο τμήματα, τα οποία εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε με το μάτι μας ότι είναι μειωμένη συσταλτικότητα και δεν έχει νόημα σε αυτά τα τειχώματα μόνο να είναι μειωμένη συσπαστικότητα το βασικό πρόσθετο τείχομα και το βασικό πίσθιο τείχομα, μας τα βγάζει αλατωμένα. Εν μέρη έχει την έννοια λόγω ότι εκεί κοντά είναι και ο δακτύλιος. Ή μπορεί και γι' αυτό το λόγο να τα βγάζει μειωμένα. Αλλά το συν που έβγαλε πριν το μείον 8, μείον 10 δεν είναι φυσιολογικές τιμές. Για λόγους χρόνου θα δεχτούμε όλες τις τιμές μας αυτές. Το μείον 12, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι σωστό και αν συνεχίζαμε κάποια πράγματα μικροτροποποιείς να κάνουμε, μπορεί και να άλλαζε. Συνεχίζουμε λοιπόν, έχουμε 3, 2 και 4 κιλότητων, αλλά μπορούμε να μπούμε το bullseye. Και το bullseye είναι αυτό. Βλέπετε σε όλο το μυοκάρδιο καλή συσπαστικότητα και η μόνο πρόβλημα είναι στο βασικό πίστο και στο βασικό πρόσθετο τείχομα. Κύριε Μπενέκο, αν αυτά τα δύο τα απορρίψουμε, έχουμε δύο τμήματα, μπορούμε να συνεχίσουμε μετά, χωρίς αυτά τα δύο τμήματα? Πάνω από πόσα τμήματα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μετά? Μπορούμε να συνεχίσουμε ακόμα και αν έχουμε μέχρι 3 τμήματα rejected. Μάλιστα. Και εγώ αυτό ξέρω ότι από 3 τμήματα και πάνω δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Οπότε... Να μην είναι και τα 3 στην ίδια λήψη. Και τα 3 στην ίδια λήψη. Πάμε λοιπόν πίσω να δούμε πάλι. Πάμε λοιπόν πίσω να δούμε αυτά πώς μπορούμε να τα απορρίψουμε τώρα. Υπάρχει κάποια δυνατότητα να πάμε εδώ στο πρόσθιο και να κάνουμε αυτό και να το απορρίψουμε. Μπορούμε να πάμε όμως αλλού, στο προηγούμενο, ή έπρεπε να γυρίσουμε από την αρχή? Έπρεπε να γυρίσουμε από την αρχή. Στο ριβδού. Οπότε λοιπόν απορρίπτουμε ένα τμήμα εμείς, θα μπορούσαμε να έχουμε απορρίψει και το δεύτερο και να βγούμε καλύτερα στις μετρήσεις μας. Πάμε λοιπόν πάλι να κάνουμε το process, ό,τι είναι, μας έβγαλε το 18,6, μπει όλοι, αυτό το τείχομα βγήκε εκτός, οπότε δεν μετριέται. Και πάμε λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να δούμε από το strain? Τα είπε ο κύριος Πατριανάκος. Αυτό εδώ είναι το πώς systolic index. Είναι το τι ποσοστό έχουμε σε σύσπαση που γίνεται εκτός από το κλείσιμο της αορτικής βαλβίδας, μετά το κλείσιμο της αορτικής βαλβίδας. Και βλέπουμε εδώ ότι ενώ σε όλα τα τμήματα έχουμε πολύ μικρό ποσοστό, πάνω από 30 θεωρείται σαφώς παθολογικό, σε όλα τα τμήματα έχουμε πολύ μικρό ποσοστό, εδώ έχουμε μεγάλο ποσοστό, οπότε μας προβληματίζει και αυτό. Αυτό το πίστευτο ότι έχουμε είναι σίγουρα ότι είναι εκτός. Θα μας αλλοιώσει λίγο τις μετρήσεις. Άρα υπάρχει και αυτός ο δείκτης που μπορούμε να δούμε. Και αυτό, αφού έχουμε, βλέπουμε αυτούς τους δείκτες, πάμε μετά στο μυοκαρδιακό έργο. Και μας λέει ότι πρέπει να επιλέξουμε το event timing που είπαμε, που το έχουμε κάνει, και μπορούμε να το επιλέξουμε με το event timing που βρήκαμε. Εδώ λοιπόν, αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι λάθος, αυτές οι μετρήσεις που έχει εδώ. Είναι προφανές ότι η αορτική βαλβίδα, το άνοιγμά της δεν μπορεί να είναι πάνω στο QRS. Κάνουμε λοιπόν stop και πηγαίνουμε να δούμε σημείο-σημείο πότε κλείνει. Η μητροειδής βαλβίδα κλείνει εδώ. Οπότε θα πάρουμε το χεράκι και θα το βάλουμε για να μετακινήσουμε την μητροειδή να πάει εκεί, πρέπει να φύγει και η αορτική. Θα πάει εδώ.
η Μητροειδής. Για να δούμε ένα ακόμα frame. Εδώ πάει να κλείσει. Εδώ λοιπόν. Εδώ πάει η Μητροειδής. Αν ακόμα, εδώ. Η αορτική βαλβίδα τώρα, κανονικά περιμένουμε τη Μητροειδή να κλείνει, βέβαια στο QRS πάνω. Δεν την περιμένουμε ακριβώς εδώ. Οπότε, για να δούμε να συνεχίσουμε. Εδώ είναι η συστολή. Εδώ δεν μπορούμε να βρούμε, αυτό σας είπα, εδώ είναι το τελευταίο σημείο που βλέπουμε κλειστή εδώ τη βαλβίδα, οπότε θα βάλουμε εδώ το άνοιγμα. Εδώ δεν τη βλέπουμε τη βαλβίδα πλέον. Και για να δούμε τη διάνοιξη της Μητροειδούς, αν είναι σωστή. Η διάνοιξη της Μητροειδούς είναι σωστή. Και, και το κλείσιμο της αορτικής βαλβίδας πιστεύω ότι είναι λίγο πιο πριν. Για να δω. Εδώ είναι ακόμα ανοιχτή και εδώ φαίνεται ότι κλείνει. Άρα η αορτική βαλβίδα φαίνεται ότι κλείνει λίγο εδώ και η Μητροειδής μετά ανοίγει εδώ, για να δούμε εδώ πέρα, εδώ ακριβώς. Πιστεύω ότι το event time που κάναμε πριν ήταν σωστό. Δεν ξέρω αν ήμασταν σε διαφορετικό καρδιακό κύκλο. Είδα ότι είχαμε γύρω 45 σφίξεις πριν, αλλά δεν ήμουν σίγουρος για εδώ πόσες έχουμε. Ή δεν ξέρω αν έπιασε και κάποια άλλα δοκιμές που είχαμε κάνει πριν. Αλλά το event timing που βρήκαμε εδώ ήταν τελείως λάθος. Οπότε πρέπει πάντα να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να το διορθώσουμε. Να μην αποδεχόμαστε ό,τι μας δίνει το μηχάνημα. Όλα είναι αυτοπιματοποιημένα ή μη αυτοπιματοποιημένα μάλλον, αλλά πρέπει εμείς να δίνουμε την τελική απάντηση. Την τελική απόφαση να παίρνουμε. Γιατί είδατε δύο περιπτώσεις εδώ που αν είχαμε συνεχίσει, οι τιμές μας θα ήταν τελείως λανθασμένες. Και βέβαια προσθέτουμε και την αρτηριακή πίεση 120-80. Κάνουμε approve και παίρνουμε λοιπόν αυτές τις τιμές μας, όπου έχουμε το Global Work Index, το δίκτυο μυοκαρδιακού έργου πάνω από 1500, άρα φυσιολογικό, και έχουμε επίσης και την απόδοση πάνω από 94-95%, δηλαδή οριακά φυσιολογική. Εδώ το πράσινο είναι το Myocardial Work Index, ο δίκτυος δηλαδή, ουσιαστικά πίεση επί strain, και εδώ είναι η αποδοτικότητα. Σε όλα τα τμήματα 96-95%, εδώ 88%. Αν δεν είχαμε αυτό το τμήμα, και το Global Longitudinal Strain, αλλά και αυτός ο δείκτης θα ήταν ανεβασμένα. Αλλά και πάλι εμείς μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι μια φυσιολογική λειτουργικότητα της καρδιάς και για την πίεση, για το μεταφόρτιο που έχει, είναι επίσης φυσιολογική. Αν, για παράδειγμα, έχαμε ένα άτομο το οποίο έχει strain μείον 18 ή μείον 17, όπως είναι εδώ. Εδώ, βέβαια, έχουμε κάνει αυτό το λάθος, αλλά αν είναι μείον 18 το στρέιν, που σημαίνει ότι είναι λίγο λατωμένο από το μείον 20 που είδαμε και έχει 18-19 πίεση, το έργο που κάνει αυτή η καρδιά είναι μεγαλύτερο από το έργο που κάνει μια καρδιά η οποία έχει στρέιν μείον 20 και έχει πίεση το 11 με 12. Αυτό σημαίνει ότι και οι δύο καρδιές λειτουργούν καλά. Δεν έχουν προβλήματα ως προς τη σπαστικότητά τους. Απλά η μία ζορίζεται παραπάνω από τη άλλη. Αν δείτε το exercise echo, εμείς κάνουμε exercise echo στο νοσοκομείο, στο peak του exercise echo, το strain μπορεί να μην ανεβαίνει πολύ και μπορεί να είναι και πεσμένο ίσως ή οριακά το ίδιο με την ηρεμία. Αλλά η πίεση του exercise echo από 12-13 που μπορεί να αρχίσει, μπορεί να φτάνει 20 στο peak της φόρτισης, στο peak της άσκησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι η καρδιά δεν στέλνεται καρδιά. Εμείς μάλιστα μπορούμε να βλέπουμε τη συσπαστικότητα της καρδιάς να μην είναι τόσο καλή από ότι αν αντίστοιχα είχαμε βάλει δοβουταμίνη. Γιατί στη δοβουταμίνη δεν έχουμε την πίεση να ανεβαίνει, ενώ στην κόπωση έχουμε και το μεταφόρτιο να ανεβαίνει. Άρα όλα αυτά πρέπει να τα ξέρουμε. Αυτός είναι ο τρόπος για να δούμε πώς είναι το μυοκαρδιακό έργο. Που να βγάλουμε έξω το μεταφόρτιο. Ίσως ένα επόμενο πρόγραμμα θα βάλει μέσα και το προφόρτιο. Που και αυτό μπορεί να είναι σημαντικό. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό άτομο. Αν θέλετε, θέλετε να κάνουμε και ένα παθολογικό ή θέλετε να προχωρήσουμε. Ό,τι θέλετε. Για να μην είμαι στο χρόνο. Αν δεν προλαβαίνουμε, να πάμε στο επόμενο. Προλαβαίνω. Πάμε λοιπόν στο archive. Και πάμε να κάνουμε τη μελέτη ANEV2. Πατήστε λοιπόν.
Εδώ είναι ένας ασθενής που έχει μια παθολογική συστολική λειτουργία, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι αυτή η λειτουργικότητά του. Όχι, αυτός είναι μετά που τον είδαμε. Εντάξει, δεν είναι τόσο παθολογικός κι αυτός. Κύριε Παντριανάκο, θα έλεγα να προχωρήσουμε και να κάνουμε στο τέλος μια διατατική που έχουμε, να δούμε πώς μειώνεται το εμβαδόν. Μειώνεται το εμβαδόν, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, και αυτό θα βγει κοντά στο φυσιολογικό πάντως. Μέχρι να προχωρήσεις, θες να βρεις τη μελέτη που θέλεις και να απαντήσεις εγώ σε κάποιες προηγούμενες ερωτήσεις. Δηλαδή ένα διάλειμμα. Ουσιαστικά. Μας ήρθε μια ερώτηση που αφορά τις δικές μου ομιλίες, αν μπορούμε να κάνουμε strain και όταν, αν δεν είναι καλή εικόνα, να κάνουμε contrast και να κάνουμε μετά strain. Όχι. Contrast και strain δεν πάνε μαζί. Ήρθε μια διόρθωση από τον κύριο Μάτσακα ότι τα σπέκλη είναι τα σημεία ενίσχυσης των ανακλώμενων ήχων. Δεν είναι ανακλώμενοι ήχοι, είναι τα σημεία ενίσχυσης. Και έχει απόλυτο δίκιο στο definition. Τα σημεία ενίσχυσης από τι εξαρτάται, πώς θα τα ενισχύσουν. Από τον ιστό. Άρα είναι, δηλαδή, ναι, απλά το είπε λίγο παραφρασμένα. Η άλλη ερώτηση η οποία ήρθε και την οποία εν μέρη την απάντησε τώρα ο κ. Παπαδόπουλος είναι 2D Pulse Wave Doppler TDI. TDI υψηλότερο frame rate, Pulse Wave Doppler, ναι, 2D ίδιος κύκλος. Άρα, σε αυτό που έλεγε ο κ. Παπαδόπουλος, TDI ναι, γιατί είναι υψηλά frame rate, αλλά ελέγξτε το στο 2D, εάν έχει πιάσει καλά τα χρόνια, γιατί δεν είναι ο ίδιος καρδιακός κύκλος. Στο 2D strain, εγώ προτιμώ το 2D, όταν είμαι δηλαδή στις 3 και κιλότητες για να τα ορίσω. Μία άλλη ερώτηση που ήρθε, που εδώ είναι και ο κύριος Μπενέκος, είναι αν πρέπει να πάρουν το τελευταίο μηχάνημα της General, της Philips, για να κάνουν strain ή μπορούν και τα προηγούμενα, τα μεσαία μηχανήματα. Εννοείται ότι μπορούν και τα προηγούμενα, είναι θέμα αλγόριθμου, ο οποίος παρέχεται. Έχεις καλή εικόνα, όποιο μηχάνημα κι αν έχεις, θα βγάλεις καλό άφη, ναι ή όχι. Πραγματικά, έτσι είναι. Ο αλγόριθμος του strain υπάρχει από εδώ και πολλά χρόνια και μπορεί να επεξεργαστεί. Είναι διαθέσιμο σε πάρα πολλά μηχανήματα, πλέον σε όλο το εύρος των μηχανημάτων. Παλιά ήταν μόνο στα high-end, μόνο τα μεγάλα νοσοκομεία μπορούσαν να κάνουν τέτοιου τύπου προχωρημένες αναλύσεις. Τώρα ακόμα και τα βασικά μηχανήματα είναι διαθέσιμες με αυτές τις νέες τεχνικές. Όπως και να έχει, ακόμη και αν έχουμε μελέτες οι οποίες έχουν γίνει 10 χρόνια πίσω με κάποιο μηχάνημα που δεν είχε strain, μπορεί πλέον να έρθει με το δισκάκι του ενδεχομένως στο νοσοκομείο ή αργότερα σε κάποιον άλλο σταθμό εργασίας και να επεξεργαστούν αυτά τα δεδομένα ανεξαρτήτως του μηχανήματος στο οποίο είχαν ληφθεί. Αυτές οι δυνατότητες έχουν πλέον απλωθεί ακόμα περισσότερο και στην καινούργια έκδοση είναι δυνατή η επεξεργασία εικόνων ανεξαρτήτως κατασκευαστού. Δηλαδή, μπορεί να έρθει κάποιος από οποιοδήποτε μηχάνημα έχει γίνει ο υπέρηχος του, αρκεί να είναι σε μία μορφή DICOM και με τις ίδιες απαιτήσεις, τουλάχιστον 40 frames per second, και να επεξεργαστούν, ανεξαρτήτως από ποιο μηχάνημα έρχεται, από οποιοδήποτε κατασκευαστή και αν είναι. Άρα, αγαπητές συνάδελφοι, δεν χρειάζεται high-end. Χρειάζεται μια καλή 2D image εικόνα. Και η τελευταία εικόνα που μάλλον έδειξε ότι κάτι λάθος, κάτι δεν καταλάβατε αυτά που είπα και κάτι λάθος έχω κάνει, είναι ότι με ποια σειρά βάζω όταν θέλω να μετρήσω το D-strain. Εννοείται ότι δεν βάζω πρώτα το επικάρδιο. Βάζω πρώτα το ενδοκάρδιο, ορίζω το επικάρδιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αυτό ήθελα να τονίσω και πιθανά να παρεξηγήθηκα, γιατί εννοείται ότι πρώτα βάζουμε το ενδοκάρδιο, έτσι, στη σειρά. Ορίζουμε το επικάρδιο, κοιτάμε το midline και εκεί φτιάχνω αν είναι το ενδοκάρδιο. Αλλά ήταν πολύ σημαντική η ερώτηση αυτή. Ορίζω, ξεκινάω από το ενδοκάρδιο. Αφαιρώ θυλοειδείς δοκιδόσεις, ορίζω το επικάρδιο, βλέπω το midline και διορθώνω το ενδοκάρδιο. Ευχαριστώ. Κώστα. Αν μου επιτρέπετε μία παρέμβαση στην ερώτηση αυτή για τα παλιότερα μηχανήματα, να έχουν στο νου τους οι συνάδελφοι ότι ναι μεν μπορεί να κάνει, αλλά δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Δηλαδή, παλιότερα versions των μηχανημάτων δεν μπορούν να αλλάξεις μόνο το επικάρδιο ή μόνο το ενδοκάρδιο. Πάει όλο το ροή μαζί. Και το τι software έχεις εσύ στο EcoPack που επεξεργάζεις. Ανάλογα το τι software έχεις. Και μην νομίζετε ότι η GE είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα και θα σας δώσει
και θα σας φτιάξει τζάμπα το επόμενο software. Θα χρειαστεί χρήμα. Τι μας λέει εδώ, ρε Μπενέκο. Ακριβώς, κύριε Μπενέκο. Έτσι. Μπράβο, για να τα λέμε τα πράγματα αληθινά και σωστά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Κώστα. Λοιπόν, μετά από την παρέμβαση αυτή, να προχωρήσουμε στο επόμενο που είναι και λίγο και αυτό δύσκολο, σε ό,τι αφορά την ελικοειδή κίνηση της καρδιάς. Μιλήσαμε πολύ ωραία για την υπενδοκαρδιακή, για το strain, για το επίμηκε strain, το πιο ευαίσθητο, το πιο καλά μελετημένο. Όμως η καρδιά είναι λίγο πιο πολύπλοκη. Οι μυϊκές ίνες βραχύνονται κάθε μία, έτσι βραχύνονται, αλλά είναι έτσι προσανατολισμένες, με τέτοια λοξίφορα, ώστε να μην βραχύνονται από την κορυφή προς τη βάση έτσι απλά, αλλά να παχύνονται και επίσης να στρίβουνε. Να στρίβουνε αντιορολογιακά η κορυφή και ορολογιακά η βάση. Έτσι ώστε αυτό που έχουμε πει παλιότερα, η καρδιά να στίβεται. Γιατί αν γινότανε μόνο να βραχύνεται και ο προσανατολισμός των ινών να ήτανε έτσι όπως είπαμε, από τη βάση προς την κορυφή, θα είχαμε ένα περίπου κλάσμα γύρω στο 20-25%. Με την πάχυνση, επειδή είναι έτσι διατεταγμένες, λοξάκατο το υπενδοκάρδιο και το επικάρδιο και λίγο πιο κυκλωτερός κατά τη μεσότητα, το κλάσμα είναι γύρω στο 35-40%, μπορούμε να βάλουμε, η μείωση του όγκου δηλαδή, που ουσιαστικά είναι το κλάσμα εξώθησης. Και αν κάνουμε και τη στροφική κίνηση, αυτό το στύψιμο που λέμε, ο όγκος, η μεταβολή του όγκου να είναι πάνω από 55%, που σημαίνει το κλάσμα εξώθησης να είναι πάνω από 55%. Οπότε η ιδέα να μελετηθεί η στροφική κίνηση της καρδιάς, η ελικοειδής κίνηση της καρδιάς, ήταν κάτι που ήταν από το παρελθόν και έχει αρχίσει να γίνεται. Δεν είναι πάρα πολύ καλά καθιερωμένη, αλλά πρέπει να την ξέρουμε, να δούμε πώς γίνεται, πώς τη μελετάμε. Μέχρι τώρα μελετούσαμε το LV twist, που είναι η στροφική κίνηση της καρδιάς, το οποίο για να το μελετήσουμε θέλουμε μόνο την κορυφή και τη βάση. Είναι ουσιαστικά η σχέση της περιστροφής της κορυφής σε σχέση με την περιστροφή της βάσης, χωρίς όμως να μετράμε το μήκος της καρδιάς, χωρίς να έχουμε το μέγεθος της καρδιάς. Απλά έχουμε δύο κινήσεις. Στροφική κίνηση της κορυφής, στροφική κίνηση της βάσης και μετράμε το αλγευρικό του άθροισμα. Εδώ για παράδειγμα βλέπετε ότι είναι μια βάση που συστέλλεται. Αυτή είναι η κίνηση ηρεολογιακή που κάνει βάση με το μοβ χρώμα. Μοβ είναι αυτό, κάνει τέτοιο. Και εδώ είναι με το γαλάζιο ή πράσινο ανοιχτό χρώμα, όπως το βλέπετε εσείς, είναι η κίνηση που κάνει η κορυφή. Και το αλγευρικό του άθροισμα είναι η twisting κίνηση, η ελικοειδής κίνηση, που φυσιολογικές τιμές είναι ανάλογα με την ηλικία, θα τις δούμε λίγο αργότερα. Αυτό μας ενδιαφέρει εδώ είναι βέβαια και το peak, πώς θα γίνει η συστροφή, αλλά μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα πώς θα γίνει η αποσυσπήρωση. Ας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Όσο πιο κάθετο είναι αυτό το κομμάτι, τόσο πιο απότομα γίνεται αποσυσπήρωση. Οπότε τόσο καλύτερα γίνεται η πρώιμη διαστολή, που είναι πολύ σημαντικό. Όσο αντίθετα μεγαλύτερη κλίση έχει αυτό το κομμάτι, τόσο λιγότερη καλά γίνεται η αποσυσπήρωση, λιγότερη καλά ο μηχανισμός, θα λέγαμε, της πρώιμης διαστολής, της χάλασης, της πρώιμης διαστολής. Με αποτέλεσμα, αυτό εμφανίζεται, ας πούμε, σε κάποιους με υπέρταση, σε κάποιους με σαχαρό διαβήτη, με αποτέλεσμα να έχουμε ελαττωμένη, λίγο πιο παθολογική διαστολική λειτουργία. Και αυτό είναι το twist. Η φορά του twisting από το torsion είναι ότι το torsion μετράει την περιστροφική κίνηση της κορυφής, όχι μόνο της κορυφής και της βάσης, αλλά όλης της καρδιάς, γι' αυτό γίνεται με το τριδιάστατη απεικόνηση, βάζοντας μέσα και το μήκος της καρδιάς. Άρα λοιπόν περιστροφική κίνηση κατά κομμάτια σε όλο το μήκος της καρδιάς. Αυτό μετριέται όχι ανά μοίρες όπως το προηγούμενο, αλλά με μοίρες ανά σεντιμέτρ. Που το σεντιμέτρ ουσιαστικά είναι το μήκος από τη βάση μέχρι την κορυφή. Και γίνεται με την τριδιάστατη απεικόνηση. Γίνεται πρόσφατα, αυτό είναι το πρόσφατο. Θα δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να μετρήσουμε αυτές οι φυσιολογικές τιμές. Έχουν βγει, βλέπετε το paper δεν είναι καινούριο, είναι παλιό. Δεν υπάρχουν πολλά καινούργια σε αυτό. Ίσως πρέπει να βελτιωθούν και οι μέθοδοι. Και οι φυσιολογικές τιμές είναι περίπου για το twist, όπως είπαμε, γύρω στο 15 στις ηλικίες, στις μέσες ηλικίες 30 με 50 έτη, ενώ για το τόρσο είναι περίπου στο 1,25 με 1,20 με 1,40, όπως είπαμε, μοίρες ανά σεντιμέτρ. Να δούμε πώς μετρούνται όλα αυτά. Πάμε λοιπόν στο ECOPAC. Και πάμε στη μελέτη
μια στιγμή να τα βρούμε, στη μελέτη ΚΠ01. Μπαίνουμε μέσα. Και τι χρειαζόμαστε λοιπόν για να μετρήσουμε? Χρειαζόμαστε μια βασική τομή επιμήκη εγκάρσια παραστερνική στο επίπεδο της μητροειδούς βαλβίδας και μια κορυφαία τομή, πραγματικά κορυφαία τομή, στην κορυφή. Για πάμε να δούμε, ας πάμε να δούμε κάποιες τομές. Πάμε στη 2 να δούμε, είναι καλή? Δεν είναι άσχημη η τομή αυτή. Τι πρέπει να κοιτάξουμε εδώ? Το βασικό που κοιτάζουμε σε μια τομή της βάσης είναι κατά τη διάρκεια της συστολής να μην συγχωνεύεται αυτό που βλέπουμε, η οπίσθια γλοχίνα με το οπίσθιο τείχομα. Θέλω να δω αν είναι, γίνεται κάπου για να σας το πω, αλλά φαίνεται ότι έχω πάρει μια στιγμή. Αυτό λοιπόν κοιτάμε στη βάση. Εδώ έχουμε πάρει καλές τομές, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα την τομή νούμερο 12 που είναι στο επίπεδο της μητροειδούς βαλβίδας. Είναι η τομή νούμερο 13, με συγχωρείτε, έχω χρησιμοποιήσει εδώ. Ή όχι. Κάτι έχει αλλάξει, μάλλον την τομή νούμερο 12. Αυτό λοιπόν πρέπει να προσέξουμε στη βάση. Το αντίστοιχο στην κορυφή πρέπει να προσέξουμε πριν πάρουμε αυτές τις τομές και προχωρήσουμε, να είναι πραγματική κορυφή, να είναι αυτό δηλαδή. Και να μην είναι μια κορυφή στην οποία να εμφανίζεται, εδώ θέλω να σας δείξω, να εμφανίζεται η κορυφή, έστω και εδώ, του θηλεοειδήμη. Αυτή δεν είναι πραγματική κορυφή. Πρέπει να έχει μια πραγματική κορυφή για να έχει σωστά αποτελέσματα. Άρα ας πάρουμε για παράδειγμα τη 12 ως τομή βάσης και ως τομή κορυφής ας πάρουμε, να δούμε αν είναι καλή, τη 15. Πάμε λοιπόν στην τομή 12. Πάμε πλέον, θέλουμε να πάμε μέσω 2D strain, οπότε πάμε, πρέπει να ανέβω λίγο πιο πάνω να υποθέσω έτσι. Πάμε εκεί που λέει Q-Analysis, το πατάμε. Το πατήσαμε, έχει βγει. Και πατάμε μετά εκεί που λέει, συγγνώμη, Q-Analysis απλά είναι λίγο αργή, και εκεί που λέει 2D strain. Και στη συνέχεια ψάχνουμε και βρίσκουμε εκεί που λέει Sachs mitral valve και πατάμε για να οριοθετήσουμε το τείχωμα της καρδιάς στα όρια της μητροειδούς βαλβίδας. Αρχίζουμε από το πρόσθετο μεσοκοιλιακό διάφραγμα και στη συνέχεια συνεχίζουμε. Αυτά λοιπόν έχουμε. Είμαστε εδώ και έχουμε οριοθετήσει το μυοκάρδιο. Θέλει λίγο μικρότερη περιοχή ενδιαφέροντος. Οπότε πάμε λίγο πιο αργά, έτσι. Εδώ είπαμε τι πρέπει να προσέξουμε στη βασική τομή. Και αν όλοι έχουμε κάνει την οριοθέτηση, πρέπει να είμαστε κοντά στο επικάρδιο, να έχουμε το ενδοκάρδιο όλο οριοθετήσει και στη συνέχεια να πατήσουμε, βλέπουμε ότι όλα μας τα βγάζει πράσινα, που σημαίνει ότι όλα τα βλέπει καλά. Εδώ ίσως πιάνουμε και λίγο δακτύλιο της βαλβίδας, δεν είμαστε πάρα πολύ καλοί, αλλά συνεχίσουμε. Αν κάνουμε approve, μας δείχνει, εδώ μας βγάζει το radial strain, εδώ μπορεί να πατήσουμε να μας βγάζει και το rotation στην περιοχή αυτή, αλλά εδώ που είναι, όπως βλέπουμε, αρνητικό το μέσο rotation στη βάση, έτσι, στο τέλος της συστολής βλέπουμε ότι εδώ έχει αρνητική τιμή, λόγω ότι κινείται, στρέφεται ορολογιακά. Αν αυτό, με αυτό είμαστε ικανοποιημένοι, μπορούμε να πάμε στην εικόνα 15. Θέλουμε να σώσουμε αυτή την εικόνα για να μας την κρατήσει στη μνήμη. Και πάμε λοιπόν στην κορυφή. Πατάμε πάλι το D-Strain. Πάμε στο short axis στο επίπεδο της κορυφής και εδώ έχουμε την κορυφή μας, την οποία μπορούμε επίσης από το εδώ να αυξήσουμε λίγο την κίνησή της για να δούμε, επειδή είναι πολύ στενά, πολύ μικρή η κοιλότητα εδώ, να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Και αντίστοιχα πάλι, ξεκινώντας από το κορυφαίο μεσοκοιλιακό διάφραγμα. Έχει σημασία, Κώστα, πόσα ντότς θα βάλεις? Έχει σημασία για το λόγο ότι πρέπει να βάλεις, καλό θα είναι να έχεις 6
Εδώ στο βγάζει από μόνο του, δηλαδή σου υπολογίζει. Πρέπει να ξεκινήσει από εκεί που πρέπει, στο πρόσθετο μεσοκυλιακό διάφραγμα. Από εκεί και πέρα, συνήθως εγώ βάζω 5 με 6 για να μπορώ να πιάσω όλη την κοιλιότητα. Είναι πολύ δύσκολο να βάλεις, για παράδειγμα, 4. Πρέπει να βάλεις, εμένα μου βγαίνουν από 5 μέχρι 6. Δεν ξέρω αν έχει νόημα στο τι θα σου δείξει μετά ο στίχωμα, αλλά όσες φορές το έχω βάλει, δεν μου δείχνει διαφορετικά τυχώματα. Εδώ βέβαια αυτό το κίτρινο είναι το πρόσθετο μεσοκυλιακό, το οποίο στην κορυφή θα όφιλε να είναι όλο το πρόσθετο. Ένα μεσοκυλιακό έχουμε στην κορυφή. Έχουμε 4 τμήματα στην κορυφή, δεν έχουμε 6 που λέμε. Αλλά και πάλι εδώ το βάζει σαν να έχουμε 6 τμήματα. Δεν είναι μεγάλο λάθος, αλλά τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω κάτω από 4 τελείες. 5 το λιγότερο. Είναι δύσκολο δηλαδή, δεν είναι εφικτό. Και άλλη μια ερώτηση. Αυτές οι κορυφές, τόσο κορυφή, είναι λίγο, πολλές φορές είναι δύσκολο να την πάρεις. Ναι. Ποια είναι η αποδεκτή κορυφή? Εγώ έχω διαβάσει... η κορυφή είναι αυτή που δεν θα βλέπεις την κεφαλή του θηλοειδή μέσα. Είναι πέραν των θηλοειδών. Πέρα δηλαδή της εγκάρσιας, που δεν θα βλέπεις κεφαλή θηλοειδή μέσα. Πέραν των θηλοειδών μειών αρχίζει η κορυφή και είναι ικανοποιητική. Αν δούμε και εδώ, αν μας πήρε σωστά, βλέπουμε ότι και εδώ μας έχει αναφέρει το μηχάνημα ότι τα βλέπει όλα. Αν κάνουμε approve, βλέπουμε ότι και εδώ είναι πολύ καλή η κορυφή. Εδώ παίρνει το radial strain, που είναι πολύ καλό. Στην κορυφή και εδώ μπορούμε να πάρουμε και το rotation, που βλέπετε ότι και το rotation είναι πολύ καλή στροφική κίνηση της κορυφής. Από εδώ λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε το twist. Που τι είναι το twist? Είναι η κορυφή, το αλγευρικό άθροισμα της κορυφής με τη βάση. Η βάση είναι λίγο λιγότερο, πάντα είναι μικρότερο από την κορυφή. Η κορυφή, όπως βλέπετε, κάνει πολύ καλή στροφική κίνηση. Και όσο καλύτερη στροφική κίνηση δεις και κάνει η κορυφή, τόσο καλύτερη λειτουργία έχει το μυοκάρδιο γενικά, τόσο σε συστολή όσο και κυρίως σε διαστολή. Όσο πιο ωραία είναι η κορυφή, κοιτάξτε εδώ είναι στο 12 το rotation, είναι πάρα πολύ καλή η κορυφή και μας βγάζει ένα twist γύρω στο 17, το οποίο είναι φυσιολογικό. Και όπως βλέπετε είναι αρκετά κάθετη εδώ η εικόνα που παίρνει προς τα κάτω, άρα φαίνεται ότι αυτός έχει και καλή διαστολική λειτουργία. Αυτό λοιπόν είναι το twisting, το οποίο το χρησιμοποιούμε. Έχω και ένα παθολογικό και μάλιστα πιθανόν που είναι κοντά σε non-compunction και σε non-compunction βγαίνουν παράλληλα αυτά τα δύο, αλλά νομίζω δεν έχουμε χρόνο αν θέλουμε να τα πούμε όλα, είναι 12 και 20. Αν είναι να πάμε στο torsion από το 3D και στη συνέχεια να συνεχίσουμε με τη δεξιά κοιλία και τον αριστερό κόλπο. Εδώ, κύριε Μπενέκο, έχουμε κάτι άλλο, μια παρατήρηση. Πάμε λοιπόν στο archive. Και πάμε να βρούμε μια 3D εικόνα. Να δούμε αν εδώ υπάρχει. Θα πάτε στο Vivid Y95R3 Complete Library. Νομίζω ότι εδώ είχαμε βρει μια 3D εικόνα πριν. Και εδώ έχουμε την 37 ή τη 42. Για να πάμε στη 42, η οποία έχει, δεν είναι με έναν όγκο, όπως βλέπετε εδώ, είναι με 4 όγκους. Και τι σημαίνει όταν είναι με 4 υποόγκους η εικόνα? Ότι έχουμε καλύτερα frame rate. Εδώ είναι γύρω στο 30,4. Αν ήταν ένα όγκος μόνο, εδώ θα είχαμε γύρω στα 7 frame rate. Εδώ βέβαια θέλουμε να μετρήσουμε λοιπόν την torsion εικόνα. Εδώ βλέπουμε πώς είναι η τριδιάστατη απεικόνηση όταν έχουμε πάρει 12 τομές. Οι τρεις επιμήκης, μία 4, 2 και 3 κιλοτήτων. Και από εδώ που φαίνεται η γραμμή αυτή, που μπορούμε να πάμε και πιο πάνω αν θέλετε να δείτε, από εδώ που έχουμε τη γραμμή αυτή, κόβουμε την κορυφή, μέχρι εκεί που έχουμε τη βάση και τις μητροειδούς βαλβίδες. Εμείς βέβαια δεν θέλουμε εδώ, θέλουμε να την πάρουμε μέχρι εδώ. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, αυτά τα χρησιμοποιούμε για παράδειγμα στο stress echo, αν κάνουμε και χρησιμοποιούμε 3D, βλέπουμε, θέλουμε τα τμήματα από την κορυφή μέχρι τη μητροειδή και όχι πιο κάτω. Έχουμε λοιπόν μια 3D εικόνα. Τι θα κάνουμε από εδώ? Θα κάνουμε measurement. Θα πάμε στο volume. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι το 3D auto LV quantification, το οποίο ευκαιρία είναι να το δούμε και πώς γίνεται τα strain σε τριδιάστατη απεικόνηση. Πατάμε λοιπόν. Και εδώ μας βγάζει 4, 3, 2 κιλότητες και short axis τομή. Κύριε Μπενέκο, αν πάω γρήγορα και πάλι να μου τα λέτε, αν βλέπετε ότι δεν ακολουθούν. Τι είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε εδώ? Αυτό που θα κάνουμε είναι να πάρουμε τους όγκους πρώτα, της αριστερής κοιλίας, τους τριδιάστατους, μετά να πάρουμε τη μάζα
τα strain από την αριστερή κοιλία και αφού πάρουμε όλα αυτά, θα πάρουμε και το τόρσιο. Εδώ λοιπόν έχουμε μια αριστερή κοιλία, την οποία αυτό που θέλουμε, εδώ βλέπετε είναι ένα σταυρός που ουσιαστικά μας κατεβάζει και μας ανεβάζει την εικόνα. Και εδώ βγαίνοντας έξω, μάλλον πηγαίνοντας πιο πλάγια, εδώ μπορούμε να το πάμε αριστερά-δεξιά όταν έχουμε το σταυρό, από εδώ, από εκεί. Βλέπετε, μετακινείται έτσι. Δυστυχώς έχουμε κάποια καθυστέρηση εδώ. Και όταν έχουμε αυτό το στροφή, τη στροφή μας παίρνει έτσι, μπορούμε να την γυρίσουμε την εικόνα από τη μία ή από την άλλη μεριά. Ποιος είναι ο στόχος μας? Να βάλουμε το επίπεδο στη βάση του μητροειδικού δακτυλίου, σε όλες τις τομές, και η στικτή γραμμή λευκή να περνάει από το κέντρο της κορυφής. Αν έχουμε αυτή την εικόνα, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο, που είναι οι μετρήσεις μας. Εδώ βλέπετε ότι την έχουμε ίσως πριν να πάμε ένα ελάχιστο πιο κάτω, αλλά ουσιαστικά είμαστε σε σωστή εικόνα. Σ' όλα είναι κοντά στη βάση, ίσως λίγο πιο πάνω, και σ' όλα περνάνε από την κορυφή, εδώ λίγο πλάγια, αλλά δεν θα το αλλάξουμε, γιατί νομίζω είμαστε σε καλό σημείο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε. Πάμε στην τελοδιαστολή. Μας δίνει από μόνος του την τελοδιαστολή. Και το θέμα είναι αν εμείς τη δεχόμαστε ή όχι. Φαίνεται εδώ ότι μπορούμε να παίξουμε με την εικόνα, να δούμε πού είναι ακριβώς η τελοδιαστολή. Εδώ φαίνεται ότι είναι καλά. Και τι κάνουμε? Βάζουμε το, με το ποντίκι μας, εκεί που έχει το σταυρουδάκι, τα δύο σταυρουδάκια, τα βάζουμε ένα στη βάση, εκεί που κανονικά κλείνουν οι βαλβίδες. Για να δούμε εδώ λίγο με frame τι γίνεται. Εδώ μπορεί να είμαστε καλύτεροι. Για να δούμε αν έχουμε μεγαλύτερη καρδιά εδώ. Όχι. Εδώ πάνε να κλείνουν. Εδώ βάζουμε ένα εδώ και ένα στην κορυφή. Και μας βγάζει από μόνο του, οριοθετεί το ενδοκάρδιο και μας βγάζει την κοιλότητα της αριστερής κοιλίας. Τι θέλουμε εδώ να δούμε? Ότι είμαστε ακριβώς στα όρια του ενδοκαρδίου παντού. Δεν έχουμε κάποιο τμήμα που να είναι μέσα στο μυοκάρδιο, άρα να υπερεκτιμάμε τους όγκους, ή κάποιο τμήμα να είναι μέσα στην κοιλότητα, οπότε τους υποεκτιμάμε. Επειδή στην αρχή, αν παρατηρήσατε, έβαλα εδώ το σταυράκι λίγο πιο πλάγια από την κορυφή της βαλβίδας, αυτό το σημείο μας το έχει πιάσει εκτός. Αυτό λοιπόν είναι κοιλότητα και πρέπει εμείς να το φέρουμε εκεί που θέλουμε. Άρα πάμε εδώ, πατάμε ένα κλικ πάνω σε αυτό το σημείο και βλέπουμε ότι αλλάζει εδώ και μεγαλώνει η κοιλότητα. Άρα ως προς την κοιλότητα φαίνεται ότι είμαστε καλά. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε για να δούμε καλύτερα τα πράγματα? Είμαστε εδώ, βλέπετε τη γαλάζια στικτή γραμμή που ανεβοκατεβάζω. Ανεβοκατεβάζοντας αυτή τη γαλάζια στικτή γραμμή, βλέπετε ότι έχω μια παράλληλη εικόνα short axis που ανεβαίνει από τη βάση προς την κορυφή. Αν πατήσω το Enter, κλειδώνω, που σημαίνει ότι... Θα το πατήσω μετά το Enter, που σημαίνει ότι εδώ που είμαι μπορώ να μεταβώ στη short axis εικόνα και αν κάπου είμαι εκτός να το επαναφέρω, πατώντας με το σταυρουδάκι λίγο πιο μέσα. Ξαναπατάω το Enter για να ξεκλειδωθώ και πάω σιγά σιγά από τη βάση στην κορυφή, σιγά 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 σιγά. Αν δω για παράδειγμα ότι εδώ είμαι λίγο μέσα, πατάω το Enter και πάω εδώ, παράδειγμα λέμε, και το βάζω λίγο πιο μέσα. Ξαναπατάω για να ξεκλειδωθώ και πάω προς την κορυφή. Κορυφή, συνήθως στην κορυφή γίνονται τα λάθη. Έτσι. Αν πατήσω εδώ το Enter, ξαναπάω λίγο πιο μέσα αν θέλω να διορθώσω κάτι και το διορθώνω. Έχοντας λοιπόν κάνει όλα αυτά και νιώθοντας ότι είναι σωστές οι εικόνες μου, μπορώ να πάω στην τέλος στολή. Που ο ίδιος μας βρίσκει την τέλος στολή και εμείς με το frame μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Είναι εδώ η τέλος στολή, έτσι φαίνεται. Μετά αρχίζει και διατείνεται η καρδιά. Πριν είναι πιο διαταμένη, εδώ είναι το peak μάλλον, εκεί που μας λέει, γιατί μετά αρχίζει και ανεβαίνει. Εδώ λοιπόν είναι η τέλος συστολή. Πάμε πάλι στην κορυφή της μητροειδούς βαλβίδας. Ένα τμήμα εδώ, πάμε στη βάση μάλλον, στην κορυφή των τύψων της μητροειδούς και ένα στην κορυφή και από μόνο του μας βγάζει την τέλος συστολή. Στην τέλος συστολή πρέπει λίγο εδώ ίσως να μην κάνουμε, από εδώ πρέπει λογικά είμαστε λίγο πιο μέσα. Και εδώ ίσως θέλουμε πολύ καλή οριοθέτηση του ενδοκαρδίου για να μπορέσουμε να δούμε ότι είμαστε καλά. Για λόγους χρόνου είμαστε σχετικά καλά και του ορίζουμε να πάει να δούμε τον όγκο.
και μας βγάζει το εκμαγείο του όγκου της αριστερής κοιλίας. Και είναι αυτό λοιπόν, ένα κλάσμα 60%, μας βγάζει όγκου παλμού, καρδιακή παροχή και βλέπουμε ότι εδώ, εδώ βλέπουμε πώς από την τελοδιαστολή στην τελοσυστολή πώς αλλάζει ο όγκος. Συνεχίζουμε λοιπόν θέλοντας να βρούμε τη μάζα. Ένα λοιπόν πρόβλημα που έχει το 3D είναι ότι πάντα δεν μπορούμε να βρούμε καλά τη μάζα. Και αν δεν μπορούμε να βρούμε καλά τη μάζα, δεν μπορούμε να βρούμε καλά τα strain και όλα τα περαιτέρω. Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε καλή οριοθέτηση ενδοκαρδίου και κυρίως επικαρδίου. Το να έχεις καλή οριοθέτηση επικαρδίου είναι το πρόβλημα, γιατί πάντα δεν φαίνεται καλά το επικάρδιο. Εδώ για παράδειγμα έχουμε βγει λίγο έξω. Είμαστε λίγο πιο μέσα στην εικόνα. Όπως και εδώ, εδώ δεν φαίνεται πολύ καλά, αλλά είμαστε λίγο πιο έξω εδώ, αν θέλουμε να είμαστε καλά στο επικάρδιό μας. Εδώ επίσης να είναι λίγο πιο έξω η εικόνα, εδώ λίγο προς την κορυφή, να μαζεύει λίγο εκτός. Εδώ είναι μια αποδεκτή εικόνα, βλέπετε ότι άμα βάλουμε πολλά θα μας χαλάσει τελείως, οπότε προσπαθούμε να μην είμαστε... Είδατε εδώ αμέσως, μόλις έβαλα, χάλασε... Μπορούμε να πάμε με το αντού, να πάμε στην αμέσως προηγούμενη, αν έχουμε εικόνα, αν έχουμε κάνει κάποιο λάθος. Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι εδώ έχουμε τη μάζα στην τελοδιαστολή, θέλουμε να κάνουμε το αντίστοιχο, να δούμε και πώς είναι στην τέλοσυστολή. Εδώ βλέπετε ότι έχουμε αρκετά πράγματα να διορθώσουμε, όσα διορθώνονται. Πάμε πιο μέσα. Εδώ ίσως έχουμε και λίγο ενδοκάρδιο μέσα που έχουμε... Είμαστε λίγο πιο εσωτερικά. Εδώ φαίνεται σχεδόν καλά και μετά πάμε στα results. Τα αποτελέσματα λοιπόν μας δίνουν τα strain. Αυτό είναι και το strain όπως το βγάζουμε από την τριδιάστατη απεικόνηση. Ο κύριος Πατριανάκος μας είπε από τις δύο διαστάσεις. Εδώ το βγάζουμε από την τριδιάστατη. Έχει κάποιες ατέλειες, θέλει λίγο παραπάνω να το φτιάξουμε, αλλά... Και εδώ μας λέει ότι δεν μπορεί να γίνει. Γιατί κύριε Μπενέκο δεν μπορεί να γίνει? Πολύ συχνά γίνεται αυτό. Εμένα δεν μου έχει τύχει πολύ συχνά. Εδώ και μου κάνει εντύπωση. Δέρης, γιατί δεν μας το έβγαλε από την αρχή αυτό. Και πριν νομίζω το είχε βγάλει, ότι είχε γίνει. Χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί στο ROI. Θα παραπονιέται ότι δεν ανήκει, βάλαμε πολλά στοιχεία εκτός του σέκτορα. Μπορούμε να το επαναλάβουμε, είναι πάντα λίγο ιδιαίτερη η μέτρηση. Όσο το δυνατόν λιγότερα διορθωτικά σημεία γίνεται... Όσο το δυνατόν κέντρα... λιγότερα. Δεν θα βάλουμε κανένα. Μπορούμε να πάμε πίσω. Να πάμε λίγο πίσω. Για να δούμε τώρα μήπως μας τα βγάλει, που δεν έχουμε βάλει. Βλέπω το πρόσθιο προς την κορυφή έχει μπει λίγο μέσα το επικαρδία, η επικαρδία. Ναι, ίσως αυτό γίνεται. Θα το πάμε, θα το φτιάξουμε μετά. Αν μας το βγάλει και αυτό, αυτό το είδα και εγώ, αλλά είπα... Δηλαδή δεν επιδέχεται διορθώσεις από εμάς. Μάλιστα. Δεν ήταν τόσο πολλά τελικά. Όπως φαίνεται, το έβγαλε. Μόνο ένα τείχομα δεν το πιάνει καλά. Και βλέπουμε πώς είναι το strain, πολύ ωραία, το επίμηκε strain. Στο τριδιάστατη απεικόνηση. Το επίμηκε strain συνήθως βγαίνει λίγο μικρότερο από τη διάστατη λόγω frame rate, ότι δεν τα πιάνει πολύ καλά. Αλλά εδώ έχουμε βγάλει μείον 20, έχουμε βγάλει τη μάζα μας, την καρδιακή παροχή. Και αυτό που κάνουμε είναι να δούμε το rotation και το torsion. Πάμε να δούμε το torsion. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα που βγάζει το torsion. Και βλέπετε ότι είναι στο 1,5 μοίρες ανά σαντιμέτρα. Αυτό το 1,5 είναι μέσα στις φυσιολογικές τιμές. Όπως είπαμε, το 1,2 με 1,4 είναι φυσιολογικές τιμές, είναι λίγο πιο πάνω. Αυτή λοιπόν είναι στροφική κίνηση όλης της καρδιάς. Η ελικοειδή κίνηση που το κάνει όλη η καρδιά σε τριών διαστάσεων απεικόνηση. Είναι το software που χρησιμοποιείται. Από εκεί και πέρα δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Δεν είναι validated ακόμα, δηλαδή δεν έχει επικυρωθεί τελείως για να το κάνεις. Όμως μπορείς να το δεις σε κάποιες μελέτες, όπως εδώ ας πούμε που είναι. Μια καλή φυσιολογική μελέτη. Και το torsion είναι και πιο σωστό ως έννοια από ότι το twisting, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι. Κάποιες ερωτήσεις εδώ ή να προχωρήσουμε στη δεξιά. Θα μπορούσες, πάμε δεξιά. Κώστα, ναι? Θα μπορούσες να προτείνεις κάποιους ελληνικούς όρους
για torsion. Ναι, ναι. Αυτά τα torsion twisting είναι ουσιαστικά μια ελικοειδή κίνηση, μια ελικοειδή στροφική κίνηση. Ναι. Το ένα είναι, αν πάρεις το twist, είναι σαν να. Δηλαδή αυτό, αυτή η κίνηση που κάνει, που έχει την κορυφή και τη βάση και είναι σαν να χορεύει. Σαν να κάνει το twisting. Αυτό συστροφή. Τώρα αυτό η συστροφή, η στρέψη, αυτά που λέμε και όλα, καταλαβαίνετε ότι είναι μια ελικοειδή στροφική κίνηση. Υπάρχουν πολλές έννοιες. Δηλαδή στροφή, στροφή είναι το rotation. Είναι στροφή. Αλλά και η συστροφή είναι το ίδιο. Δηλαδή, η διαφορά της στροφής από τη συστροφή δεν μπορώ να την καταλάβω. Μπαμπινιώτης λεξικό πάμε. Να πάμε να δούμε το λεξικό. Αλλά στροφή και συστρέφεται. Στρέφεται και συστρέφεται. Δεν ξέρω αν έχουν κάποια πολύ ισοαιστική διαφορά, αλλά μπορεί και να κάνουν λάθος. Συστρέφεται, ναι. Σημαίνει, δεν σημαίνει απλά στρίβει. Σύμφωνοι, άλλο κάτι άλλο θα είναι. Ναι. Και άλλο συστροφή. Άρα ποιο είναι λοιπόν, η συστροφή. Και άλλο συστροφή. Ποιο είναι τη διαφορά. Η συστροφή είναι πολύ πιο έντονη από τη στροφή. Νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς. Νίκο, να τα απλοποιούμε. Ναι. Τα όρισε πολύ ωραία ποιο είναι το torsion και ποιο είναι το twist. Mm-hmm. Έτσι τώρα τον αρχίζουμε να λέμε στα ελληνικά ποιο είναι το σωστό. Εντάξει, να το βρούμε, αλλά να προχωράμε και λίγο. Okay, okay. Λοιπόν, πάμε λοιπόν δεξιά κοιλία. Η δεξιά κοιλία, όπως ξέρουμε, και μπαίνουμε λίγο στο... Για να μετρηθεί η διαστάση, η όγκη, η λειτουργικότητά τους, θέλουμε με τα μέχρι τώρα δεδομένα πριν βγει το strain, θέλαμε πάρα πολλές μετρήσεις. Δεν θα πάω στο 3D, θα πάω απλά στην ιστική παραμόρφωση, που είναι μία από τις βασικές και πολύ καλές μετρήσεις και αξιόπιστες με κάποια μικρά ερωτηματικά της δεξιάς κοιλίας. Ποιο είναι αυτό το ερωτηματικό? Εδώ έχουμε την ιστική παραμόρφωση του πλαγίου τυχώματος και τη συνολική παραμόρφωση πλαγίου και μεσοκοιλιακού διαφράγματος. Θεωρείται πιο αξιόπιστη του πλαγίου γιατί στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα ενέχεται και η αριστερή κοιλία και πώς λειτουργεί και η αριστερή κοιλία και η αλληλεπίδρασή τους. Ενώ εδώ είναι λίγο πιο καθαρή λειτουργία δεξιάς κοιλίας, παρότι αυτά είναι όροι που δεν είναι απόλυτα σωστοί, γιατί υπάρχει πάντα αλληλεπίδραση. Το άλλο. Το πλάγιο τείχωμα της δεξιάς κοιλίας, όπως βλέπετε εδώ, θέλουμε εστιασμένη τομή. Που τι σημαίνει εστιασμένη τομή? Βλέπω τη δεξιά κοιλία όλη και την κορυφή της αριστερής. Η εστιασμένη τομή, που πρέπει να πάμε λίγο πιο πλάγια και να στρέψουμε κατάλληλα το μεταντροπέα, σε μεγάλες κοιλίες δεν είναι εύκολη. Σε μεγάλες δεξιές κοιλίες. Όπως και σε μικρές που πέφτει πάνω το artifact των αναπνοών και του πνεύμονα. Άρα πολύ συχνά το πλάγιο τείχωμα της αριστερής κοιλίας, κυρίως στο μέσο κορυφαίο, δεν μπορεί να απεικονιστεί καλά στον υπέρηχο και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτό. Εδώ που έχουμε καλή εικόνα, το βρήκαμε και είναι αξιόπιστο και είναι πολύ καλή λειτουργία της δεξιάς κοιλίας. Και αν κάτι προσφέρει το strain, όπως καταλαβαίνετε, είναι ότι δεν βλέπουμε μόνο το TAPSE ή το TDI στη βάση, που όταν έχεις ένα έμφραγμα δεξιάς ή μία πνευμονική εμβολή, αυτά μπορείς να τα βρεις και σχεδόν κοντά στο φυσιολογικό και να μην σημαίνει έτσι. Άρα πρέπει να κοιτάμε οπτικά τη δεξιά κοιλία και καλό είναι όποτε μπορούμε να εκτιμούμε το strain της δεξιάς κοιλίας. Αυτό λοιπόν είναι η ιστική παραμόρφωση, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα είπαμε, δυσκολία ενσωμάτωσης κτλ. Καλός προγνωστικός δείκτης και πάμε λοιπόν, πριν πάμε στους κόλπους, να πάμε να δούμε ένα περιστατικό με δεξιά κοιλία. Πάμε στο archive. Από ό,τι θυμάμαι, η δεξιά κοιλία είναι... Στο 204 Vivid Epsilon 95, 204 Demo Library, το ανοίγουμε. Και νομίζω ότι είμαστε στην τρίτη μελέτη, 22 Τετάρτου 2020, αλλά αυτά θα το δούμε. Και ας πάρουμε μια εικόνα, για παράδειγμα, την 20. Αυτή λοιπόν είναι μια δεξιά κοιλία, η οποία εξυπηρετεί αυτά που θέλουμε, δηλαδή... Το ελεύθερο τείχωμά της, παρότι πάλι έχουμε ένα θεματάκι στο κορυφαίο πλάγιο τείχωμα, το βλέπουμε στην εικόνα μας. Δεν το χάνουμε, είτε επειδή δεν το πιάνει η εικόνα. Αυτή βέβαια η εικόνα που έχουμε εδώ, που έχει πάρθει ως πρότυπο, δεν είναι τελείως εστιασμένης δεξιάς κοιλίας. Δεν είναι πλάγια, δεν είναι χαμηλά, αλλά τέλος πάντων μας δίνει μια εικόνα που μπορούμε να μελετήσουμε. Πάμε από το measurement. Εκεί που λέει Automated Functional Imaging της δεξιάς κοιλίας, AFIRV. Και έχουμε αυτή την εικόνα.
Εδώ μας λέει και τις οδηγίες. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Πολύ απλά. Πρώτον, αν μας αρέσει η κίνηση και είναι διαγνωστική ή θέλουμε να είναι πιο μικρή ή πιο μεγάλη του μυοκαρδίου, γιατί πρέπει να δούμε πού θα τοποθετήσουμε. Τρία σημάδια. Το ένα στο ελεύθερο τείχομα στη βάση της δεξιάς κοιλίας. Εδώ. Το ένα στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα στη βάση του. Εδώ. Και το άλλο στην κορυφή της κοιλίας. Εδώ. Κώστα, να σας διακόψω λίγο. Αμέ. Αυτό είναι το νέο software που είναι για τη δεξιά κοιλία. Ναι. Μέχρι τώρα εμείς καθόμασταν και κάναμε strain με τα software της αριστερής. Εγώ πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Ωραία, μπορούμε να κάνουμε και με το άλλο. Θα το κάνουμε και με το άλλο που απλά τα βλέπαμε ανάποδα. Αυτό. Ναι, ναι. Το σωστό είναι αυτό. Να κάνεις με το software της δεξιάς κοιλίας τη δεξιά κοιλία. Ωραία. Απλά εμείς μέχρι τώρα όλοι μας και όλες τις τιμές που ξέρουμε είναι με τα software της αριστερής κοιλίας που τα εφαρμόζουμε. Που το απλό, όταν βάζαμε στο software της αριστερής κοιλίας, παίρναμε την 4 κιλοτήτων τομή και εκεί που βάζαμε, ας πούμε, αρχίζαμε από το πλάγιο, από το μεσοκοιλιακό διάφραγμα, στην αριστερή κοιλία, το ίδιο κάναμε στη δεξιά και γινόταν η αντίθετη εικόνα. Παίρναμε δηλαδή για δεξιά κοιλία. Θα το κάνουμε λίγο αργότερα να το δούμε. Εδώ μας αρέσει αυτή η εικόνα. Δεν ξέρω τι έχουν πάρει από το σπίτι, εμένα δεν μ' αρέσει. Ούτε εμένα δεν μ' αρέσει. Και το πλάγιο δεν το έχει. Το πλάγιο λοιπόν, α πάμε από το μεσοκοιλιακό. Οπα, τι έγινε εδώ. Μισό λεπτό, γιατί πατήθηκε κάτι λάθος. Εδώ στο μεσοκοιλιακό δεν έχουμε ιδιαίτερες αντιρρήσεις, αν και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο μέσα. Εδώ, αυτό τη δυνατότητα που έχουμε, μπορεί να μας χρειαστεί στη δεξιά κοιλία αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ότι μπορούμε από το κορυφαίο τείχωμα να πιάσουμε λίγο πιο πάνω την κοιλία, ως την κορυφή της πραγματικά. Γιατί εδώ, έτσι όπως το κόβουμε, μπορεί να μένει σε ορισμένες περιπτώσεις ένα τμήμα της κορυφής που δεν το έχουμε πιάσει. Άρα, με το μεσοκοιλιακό διάφραγμα ουσιαστικά δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Αλλά το πλάγιο τείχωμα, το ελεύθερο πλάγιο τείχωμα μέχρι τη μεσότητα είμαστε σχετικά καλά. Εδώ όμως το έχει πιάσει πάρα πολύ μέσα. Πρέπει να πάει αρκετά πιο έξω. Πρέπει να πάει κάπου εδώ. Άρα λοιπόν, αν πάει εδώ το πλάγιο τείχωμα, και μάλιστα για να είμαστε σωστοί, πρέπει να φέρουμε και εδώ λίγο αυτό, για να έχουμε λίγο μοιρασμένα τα τείχωματα, να μην έχουμε μεγάλη διαφορά. Αν πάμε κάπως έτσι, νομίζω ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Και πάλι το κορυφαίο πλάγιο τείχωμα εδώ, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι απόλυτα σωστό. Και πάμε και λίγο εδώ, να πιάσουμε λίγο καλύτερα την κορυφή. Αν θεωρήσουμε ότι είμαστε σχετικά καλά έτσι, μπορούμε να δούμε. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Και βλέπουμε ότι αυτό που είδαμε και εμείς, το είδε και το μηχάνημα. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Αν λοιπόν είμαστε σε άλλες περιπτώσεις, εδώ βλέπουμε βέβαια ότι ομοιογενώς συστέλλεται παρόμοια με τα άλλα, δηλαδή είναι δύσκολο αυτό το τείχωμα της καρδιάς να έχει διαφορετική κίνηση από ό,τι μας λέει εδώ. Είναι στην επιλογή μας. Αν δεν έχουμε καλή εικόνα και δεν είμαστε σίγουροι, αυτό θα παραμείνει έτσι. Αν νομίζουμε ότι έχουμε καλή εικόνα και απλά το μηχάνημα δεν τα έχει καταφέρει καλά, μπορούμε και να πατήσουμε εδώ και να μας βγάλει. Μας βγάζει μείον 29. Το μείον 29 που μας βγάζει εδώ δεν είναι εκτός πραγματικότητας. Πρέπει να είναι κοντά στην πραγματικότητα για αυτό το τείχωμα. Εγώ μπορεί και να το άφηνα, αλλά σε αυτή την περίπτωση να ξέρετε ότι το κορυφαίο τείχωμα της δεξιάς κοιλίας δεν είναι πολύ καλό. Έχουμε λοιπόν από εδώ τρεις μετρήσεις. Έχουμε το τάψε, το οποίο είναι το τάψε το παλιό που βάζαμε και θα επιβεβαιώσουμε ότι είναι τόσο, είναι στο 2, όσο μας ενδιαφέρει βέβαια τώρα πλέον. Έχουμε του ελευθέρου τείχωματος στο μέσο όρο, κανονικά πάνω από 21, συνήθως πάνω από 24-25 βγαίνει, αλλά πάνω από 21 είναι φυσιολογικό. Και το global strain, δηλαδή το strain του πλαγίου και του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, πλαγίου τειχώματος. Άρα στη δεξιά κοιλία αυτό που έχουμε είναι με πολύ γρήγορη απεικόνηση, έχουμε όλες τις μετρήσεις της. Άρα αυτό το αποδεχόμαστε. Αν θέλουμε τώρα εδώ πολύ γρήγορα να κάνουμε το 2D strain που το έχουμε στα περισσότερα μηχανήματα, πατάμε Q Analysis, πάμε 2D strain και παίρνουμε το 4 κιλοτήτων. Και από πού αρχίζουμε, από εκεί που μας λέει βασικό μεσοκοιλιακό διάφραγμα. Αρχίζουμε λοιπόν, παίρνουμε τις τομές μας μέχρι την κορυφή.
Και κάνουμε το ίδιο. Εδώ πάλι σίγουρα θα μας βγει αυτό προβληματικό. Δεν θα κάνουμε όμως κάτι για να το φτιάξουμε. Ούτε θα μειώσουμε πολύ το... Δεν είναι σωστό. Κάνουμε process και μας βγάζει πάλι εδώ το lateral, ως όφιλε, κάνουμε approve και μας βγάζει πάλι την ταχύτητα μείον 24 το μέσο, όπως περίπου νομίζω μας είχε βγάλει και στην προηγούμενη περίπτωση. Προλαβαίνουνε? Ναι, ναι. Αυτό είναι και το global. Για να βρούμε λοιπόν, αυτό που είπε ο κ. Μπενέκος έχει δίκιο, για να βρούμε του πλαγίου, σε αυτές τις περιπτώσεις κάναμε και το άλλο, το οποίο βέβαια δεν ήταν το απόλυτα σωστό. Πηγαίναμε εδώ στην εικόνα μας, πάλι. Παίρναμε την τομή μας πάλι των 4 κιλοτήτων, 2D strain, 4 κιλότητες. Και κάναμε αυτό το πράγμα, τουλάχιστον εγώ έκανα, που δεν είναι όμως πάρα πολύ σωστό, όπως καταλαβαίνετε, και κάναμε αυτό εδώ. Όπου στη συνέχεια κάναμε το process, μας βγάζει πολύ ωραία τα τυχώματα, όλα πλέον σωστά. Και πόσο είχαμε βρει το μείον 28 το πλάγιο στο 3D, στο άλλο, στο επίμηκες. Μείον 28, μείον 27. Και μας βγάζει και αυτό στην τομή αυτή, μειώνουμε λίγο τα scale για να το βλέπουμε, και μας το βγάζει και αυτός μείον 29 μας το βγάζει. Μείον 29, μείον 23. Ορίστε. Βγάλει τα results και να σου βγάλει τη μέση από εδώ. Πόσο βαθμολογεί το κάθε τείχομα. Ναι, ναι, εδώ μας έχει το κάθε τείχομα. Αν βγάλω, ας πούμε. Ναι, αυτό. Όχι, αν το πατήσεις results. Α, ναι, 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 σωστό. Μας βγάζει το κάθε τείχομα έτσι στις τιμές τους. Α, δεν μας το βγάζει. Δεν μας το βγάζει, αλλά δεν χρειάζεται. Μπορούμε να το δούμε αριστερά. Όχι, όχι, κανονικά παραβγάζει την τιμή που κάθε τείχοματος. SL, strain budget, την άλλη. Είναι 1, 2, 3 όμως. Όχι, όχι, εδώ δεν μας τα βγάζει, όπως λέμε. Θα πάμε πίσω. Θα πάμε πίσω. Το quantum, μάλλον, τα βγάζει. Νομίζω, ναι, το quote, να δω αν μας... Ναι, το quote μπορεί να μας τα βγάλει 35, 30 και 24. Που μας βγάζει τη δεξιά κοιλία έτσι. Αλλά η δεξιά κοιλία και με το προηγούμενο σύστημα γίνεται και με αυτό το σύστημα γίνεται. Απλά εδώ δείχνει σαν να έχει πάρει το μεσοκοιλιακό διάβρο. Για τη δεξιά κοιλία. Άλλα ερωτήσεις από μέσα, δεν ξέρω, προλαβαίνουν, τα παρατήσανε. Συνεχίζουν. Νομίζω ότι και εδώ το strain είναι εύκολο. Και εδώ το strain. Πάμε λοιπόν στο τέλος. Έχουμε 15 λεπτά ακόμα να πούμε τον αριστερό κόλπο. Για να δούμε πού τον έχουμε και τον αριστερό κόλπο. Γιατί... Εδώ. Λοιπόν, κόλποι λοιπόν. Η ανατομία τους λίγο σύμπλοκη. Εντάξει, ο σημαντικός ο ρόλος για την πλήρωση των κοιλίων. Τρεις φάσεις. Που μέχρι τώρα με τους όγκους δεν μπορούσαμε αυτές τις τρεις φάσεις. Για να τις βρούμε, μάλλον έπρεπε να κάνουμε αρκετές πράξεις, αρκετές μετρήσεις. Παθητική πλήρωση, κατά τη διάρκεια της συστολής της αριστερής κοιλίας, ανοίγει, μπαίνει αίμα, ανοίγει μητροειδής, μπαίνει αίμα στην αριστερή κοιλία και μπαίνει αίμα, δεν ανοίγει μητροειδής, μπαίνει αίμα στους κόλπους από τις πνευμονικές φλέβες, γιατί είναι το αριστερός κόλπος. Όσο καλύτερη διατασιμότητα έχει και όσο καλύτερη είναι η συσπαστικότητα της αριστερής κοιλίας και τον τραβάει προς τα κάτω, το δακτύλιο, τόσο καλύτερη λειτουργικότητα έχει ο κόλπος σε αυτήν τη συστολική περίοδο, τόσο καλύτερο reservoir strain έχει, τόσο καλύτερη πλήρωση παθητική, τόσο καλύτερη δεξαμενή γίνεται ο κόλπος σε αυτή τη φάση. Στη συνέχεια είναι η παθητική κένωση, μετά που ανοίγει η μητροειδής βαλβίδα και μπαίνει το αίμα μέσα στην αριστερή κοιλία. Και στο τέλος η ενεργητική κένωση ή συσπάση του κόλπου, η οποία εξαρτάται και από τη συσπαστικότητα, τη λειτουργικότητα του κόλπου και από τη διατασιμότητα της αριστερής κοιλίας. Αυτές είναι οι τρεις φάσεις. Μέχρι παλιότερα δεν μπορούσαμε να τις προσεγγίσουμε, μόνο από κάποιους όγκους που κάναμε, που και πάλι δεν ήταν πολύ σωστοί. Αυτός είναι τρισδιάστατος όγκος. Βέβαια είναι από ό,τι βλέπω του δεξιού κόλπου, αλλά δεν πειράζει και του αριστερού παρόμοιος είναι, με τον οποίο τώρα μπορεί να γίνει σε 3D πάρα πολύ γρήγορα με τα καινούργια μηχανήματα. Δεν είναι όμως να ασχοληθούμε με αυτό, παρότι βγάζει και αυτό strain του κόλπου, η όγκη δηλαδή του κόλπου, αλλά θα πάμε κατευθείαν στο strain. Το strain λοιπόν είναι αυτό εδώ. Εδώ είναι το reservoir strain, αυτή είναι η καμπύλη του strain. Όπως θα παρατηρήσετε, οι καμπύλες του κόλπου είναι αντίθετες από τις καμπύλες της κοιλίας. Στην επιμήκη λειτουργικότητα της κοιλίας ήταν έτσι και του κόλπου είναι το αντίθετο. Που είναι και η λογική, δηλαδή, η λογική φυσιολογία. Διατείνεται ο κόλπος, το reservoir strain, πολύ καλή μέτρηση, καλύτερα μελετημένη, το conduit strain και το contractile strain. Εδώ είναι με το RR κύμα ως αναφορά, που σημαίνει ότι εξετάζουμε τον καρδιακό κύκλο από το R εδώ μέχρι το R εκεί.
Αυτή είναι μια καλή μέτρηση γιατί μπορούμε να υπολογίσουμε το reservoir strain και γίνεται η μέτρηση αυτή και όταν έχουμε κολυμπική μαρμαρική μπορούμε να το εκτιμήσουμε. Αλλά το πιο σωστό φυσιολογικά είναι αυτό, να το πάρεις με βάση το ΠΕΠΕ κύμα. Και για ποιο λόγο να το πάρεις έτσι? Γιατί μετά το ΠΕ φαίνεται ότι υπάρχει σύσπαση του κόλπου. Οπότε υπάρχει βράχυνση του κόλπου. Οπότε όπως και στη βράχυνση της κοιλίας, όταν έχουμε βράχυνση, έχουμε αρνητικό strain, που είναι το σωστό. Εδώ μας βγαίνει θετικό το strain. Και βέβαια, εδώ δεν μπορείς να το μετρήσεις, βέβαια, όταν δεν είναι εύκολο να το μετρήσεις, όταν έχεις, όταν έχεις κολπική μαρμαρική. Άρα μπορούμε να το πάρουμε είτε με βάση το RR διάστημα ή με το βάση το PP διάστημα του κόλπου. Φυσιολογικές τιμές υπάρχουν. Και υπάρχουν για το reservoir strain καλύτερα τεκμηριωμένες γύρω στο 35 με 48, πάνω από 35 τέλος πάντων, και γύρω στο 15 με 20 οι τιμές για το συσπαστικότητα και η παθητική κένωση γύρω στο 25. Άρα λοιπόν υπάρχει το λογισμικό για να μετρήσουμε τον αριστερό κόλπο. Εδώ πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Ο αριστερός κόλπος δεν είναι πολύ εύκολος να μετρηθεί με το strain. Πρώτον, είναι πιο λεπτό τείχωμα, οπότε έχουμε κάποια λάθη όσον αφορά το πόσο μπορεί να πιάσει αυτό το λεπτό τείχωμα το strain. Δεύτερον, μπορεί να μην έχουμε πρόβλημα στην απεικόνηση, δεν είναι εγγύς πεδίο ο κόλπος, οπότε τη γωνία μας εδώ μπορούμε να τη μειώσουμε όσο θέλουμε για να πιάνουμε μόνο τον αριστερό κόλπο. Έτσι έχουμε frame παραπάνω, έχουμε καλύτερη την κίνησή του. Το πρόβλημα είναι στη βάση. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι σε όλες τις περιπτώσεις να αυξάνουμε το βάθος έτσι ώστε να έχουμε και το κορυφαίο τείχωμα του αριστερού κόλπου μέσα, που εδώ δεν το έχουμε. Ακόμα και έτσι πρέπει να πιάσουμε ωραία. Εδώ βλέπετε ότι έχουμε καλά τα τείχωματα, έχει πάχος, έχει τείχωμα να πιάσει το strain, αλλά δεν έχουμε καλά το κορυφαίο τείχωμα. Εδώ, όπως και εδώ. Εδώ λοιπόν που έχουμε το κορυφαίο τείχωμα, έχουμε άλλα προβλήματα. Εδώ έχουμε το οειδέσβο 3. Ένα πρόβλημα. Ο οειδέσβο 3 είναι πάρα πολύ λεπτό τείχωμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μετρηθεί. Δεύτερον θέμα, όταν πας λίγο πιο πρόσθετα και ανοίγεις την δεξιά κάτω πνευμονική φλέβα, δεξιά άνω πνευμονική φλέβα. Πρόβλημα και εδώ. Ένα άλλο σημείο κενό που αφήνεται. Τρίτο πρόβλημα στις 2 κιλότητες το οτίο κυρίως. Και τέταρτο πρόβλημα μπορεί να μετρήσεις αν κάνεις μια κλίση στο μεθαμβατοπέδιο να βγάλεις στεφανία ο κόλπο. Άρα στο τείχωμα του κόλπου έχουμε αμέσως 4-5 κενά. Αυτά τα 5 κενά δεν μπορούν να σου βγάλουν συνολικό strain. Αν τα έχεις αυτά τα κενά, δύσκολα μετράς τον κόλπο. Πάμε λοιπόν, αφού τα είπαμε αυτά, να πάμε να μετρήσουμε ένα κόλπο. Φεύγουμε από εδώ, πάμε στο archive και πάμε... Για πάμε στο... Yes. Ας πάμε στη μελέτη. Μάλιστα. Στην ΚΑΠΑΠΗ03. Μπείτε μέσα. Εδώ έχουμε μια καλή μελέτη και αν τη δείτε τμήμα-τμήμα, γιατί καλό είναι να βλέπατε αρχικά τις μελέτες, είναι καλή μελέτη. Φαίνεται καλά και μάλιστα έχουμε και καλές τομές. Από αυτή την τομή θα τη χρησιμοποιούσατε, από την εικόνα 16, για να μετρήσετε τον αριστερό κόλπο. Εδώ έχει το οειδέσβο 3. Εδώ έχει την δεξιά άνω πνευμονική και εδώ μπορεί να φαίνεται και στεφανιαίος. Άρα πολλά κενά. Σε μια μελέτη που είναι εδώ πάλι τα ίδια. Εδώ πάω μελέτη-μελέτη για να σας δείξω. Εδώ πάλι έχουμε τα προβλήματά μας με το βοθρίο. Τρεις πνευμονικές φλέβες, έτσι. Βεβαίως. Έχουμε και τις πνευμονικές και τις άλλες πνευμονικές. Είναι και αυτό, ότι μπορεί να βγάλεις και τις άλλες πνευμονικές. Έχεις τρεις πνευμονικές φλέβες. Ακριβώς. Το είναι drop-out. Δηλαδή, εδώ, αν πάμε να μετρήσουμε, δεν θα έχουμε σωστές μελέτες. Στην 4 κιλότητες, πάμε λοιπόν και στις 2 κιλότητες. Βλέπετε, πάμε λοιπόν στις 2. Οτίο. Καλό εδώ το οπίσθιο τείχωμα, αλλά εδώ, μέχρι εδώ καλά, εδώ φλέβες, οτίο, άρα δεν μπορούμε. Άρα αν έχετε μια τέτοια μελέτη, ενώ γενικώς είναι καλή η εικόνα σας, πρέπει να προσπαθήσετε όσο μπορείτε σε αυτή τη μελέτη να βρείτε ένα τείχωμα που θα είναι ομοιογενές κατά προτίμηση. Εγώ λοιπόν σε αυτή τη μελέτη δεν τα κατάφερα. Παρότι ήταν εξαιρετική η μελέτη και θα ήταν και εξαιρετική η μελέτη για να μετρήσεις κόλπο. Τουλάχιστον δεν βρήκα την εικόνα που θα ήταν
έστω αποδεκτή για να μετρήσω τον αριστερό κόλπο. Πάμε λοιπόν πάλι στο archive και πάμε σε μια άλλη μελέτη. Μπορούμε να πάμε... Πάμε να δείτε και αυτή τη μελέτη. Μάλλον όχι. Πάμε κατευθείαν στο KP01. Παρότι δεν έχει πάρα πολύ καλές εικόνες, πάμε στην εικόνα 19. Βλέπετε ότι και εδώ έχουμε τα θέματά μας. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι μια σχετικά αποδεκτή εικόνα για να μετρηθεί ο αριστερός κόλπος. Πάμε λοιπόν στο measure. Και πάμε εκεί που λέει το mated functional imaging του αριστερού κόλπου. Για να μετρήσουμε τον αριστερό κόλπο με την καινούργια μέθοδο και μετά θα πάμε να το μετρήσουμε και με την αρχική. Τι χρειάζεται να κάνουμε εδώ, να του πούμε ότι είμαστε στις 4 κιλότητες. Και στη συνέχεια μας ακολουθεί ένα, βλέπετε εδώ το κυκλάκι, το οποίο θα το βάλουμε ένα τμήμα στη βάση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, ένα τμήμα στη βάση του πλαγιού τυχώματος και ένα τμήμα στην κορυφή του αριστερού κόλπου. Και το μηχάνημα αμέσως μας δείχνει το region of interest, στην περιοχή ενδιαφέροντος. Αν συμφωνούμε με αυτή, βλέπετε ότι εγώ δεν έκανα τίποτα εδώ και το μηχάνημα θεώρησε ότι συμφωνώ και μας έδειξε του κόλπου τη λειτουργικότητα, όπου εδώ φαίνεται ότι μάλιστα είναι καλή. Εδώ είναι λοιπόν 4 κιλότητες. Αν δεν συμφωνούσαμε, εδώ βέβαια δεν μου αρέσει πολύ η κίνηση που κάνει ο δακτύλιος. Αν πάω πίσω, να τον πάω λίγο προς τη βάση για να στρίβει ανάλογα με τη νομή, μπορώ να αυξήσω και λίγο το region of interest, αν νιώθω ότι έχω πάρει πολλά κενά και νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει κάπου. Πάλι βέβαια αυτό είναι λίγο εκνευριστικό, αλλά τέλος πάντων το μηχάνημα παίρνει πρωτοβουλίες από μόνο του. Μια ερώτηση. Χωρίς να είναι. Αν κάνεις zoom τον αριστερό κόλπο, αλλάζει κάτι? Αν κάνει zoom τον αριστερό κόλπο, πώς? Αν το κάνει zoom, θα φύγει, θα σου φύγει, Όχι, να κάνεις zoom τον αριστερό κόλπο από τις 4 κιλότητες, οπότε κάνεις καλύτερη ιχνηλάτηση των ορίων, αλλά ουσιαστικά δεν αλλάζεις κάτι. Δεν αλλάζεις κάτι, απλά βλέπεις λίγο καλύτερα τα όρια. Δεν ξέρω κιόλας αν έχει κάτι. Πάμε λοιπόν στις 4. Θα τα δούμε το κύμα συνολικά μετά. Εδώ είναι των 4 κιλοτήτων. Θα πάμε στις 2 κιλότητες, αν όλοι το έχετε κάνει στην εικόνα. Άμα μικρόφωνο μόνο θα... Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ανοιχτό είναι αυτό. Είναι ανοιχτό. Okay. Ο αριστερός κόλπος, όπως και ο δεξιός, είναι δομή, είναι κοιλότητα η οποία έχει εισόδους. Και έχει και κενά. Άρα... Νομίζω ότι είναι μάταιο να παλεύουμε να βγάλουμε τις πνευμονικές φλέβες ή στο δεξιό κόλπο τις κύλες φλέβες ή τα οτία. Εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, που φαίνεται είσοδες, δηλαδή οι εκβολές των πνευμονικών φλεβών και υπάρχει, δηλαδή το software αυτό παίρνει μια πληροφορία και δέχεται ένα κομμάτι ότι είναι τμήμα του κόλπου, που είναι λάθος. Λάθη μπορεί να υπάρχουν. Εδώ να με επιτρέψεις να σου πω ότι αυτό υπάρχει ένα που φαίνεται σαν άνοιγμα της δεξιάς ανωπνευμονικής, αλλά αλλού δεν έχει σαφή κενά. Αλλού είχαμε τύχωμα. Αυτό δεν είναι, το επιτυχάνουμε σε αρκετές περιπτώσεις. Δεν είναι κάτι το φοβερά δύσκολο, ούτε απίθανο να το πετύχεις. Αν κάτι έχει αυτό το software που εμένα δεν μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ότι στα προηγούμενα έπαιρνες τμήμα-τμήμα. Οπότε έβλεπες τα τμήματα τα οποία δεν έβλεπε καλά το μηχάνημα. Εδώ το παίρνεις όλο μαζί, που σημαίνει ότι αν κάποιο τμήμα έχει πρόβλημα να το δει το μηχάνημα, δεν το βλέπεις. Σου παίρνει όλο μαζί, όλη αυτή τη γραμμή, όλο αυτό τον όγκο. Αντίθετα, στις άλλες περιπτώσεις, που μπορούμε να δούμε αν έχουμε λίγο χρόνο, που παίρνεις σαν να κάνεις ανάποδα την αριστερή κοιλία, σου βγάζει τμήματα του αριστερού κόλπου. Όχι. Οπότε μπορείς να δεις τα τμήματα που έχουν τα κενά και να μην τα υπολογίσεις. Αλλά θέλει κάτι να πει ο Πύρκης Μπενέκος αυτό και να, το πει και να αντιδράσει. Ναι. Γιατί... Είναι το εξής, ότι εδώ ας πούμε στο ελεύθερο τείχομα, ας το πούμε ελεύθερο τείχομα του αριστερού κόλπου, είναι ένα assumption. Ποιος μπορεί να πει που τελειώνει ο αριστερός κόλπος? Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα. Είναι μια υπόθεση. Είναι ένα assumption. Δηλαδή, πού μπορεί να πει κάποιος. Η ηχοκαρδιογραφία δεν μπορεί να προσδιορίσει πού τελειώνει ο αριστερός κόλπος. Κοίταξε, νομίζω... Αριστερή κοιλία μπορούμε να την οριοθετήσουμε.
Νομίζω ότι δυσκολότερα μπορεί να το πεις, αλλά δεν είναι απόλυτα assumption. Δηλαδή, αν το βγάλω, θα το βγάλω μετά. Βλέπεις λίγο το τείχομα. Δεν το βλέπεις τόσο καλά όσο το επικάρδιο της αριστερής. Έρχομαι να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και να πω αυτό που έλεγε πολύ σωστά ο Αλέξανδρος πιο πριν. Πόσο αυστηροί είμαστε και πρέπει να είμαστε αυστηροί στην αριστερή κοιλία που οριοθετούμε και λέμε και συζητούσαμε και απαντήσαμε πολύ ωραία σε έναν συνάδελφο που είπε γιατί να μην πάρουμε, ξέρω εγώ, το μέσο, το mid layer. Και λέμε ότι δεν είναι σωστό, γιατί είναι λάθος αυτό. Πολύ περισσότερο εδώ πέρα, αφού η πληροφορία λέει ότι τώρα τι παίρνουμε, ένα 2 χιλιοστά, 2,5 χιλιοστά. Έρχομαι να πω αυτό το οποίο έλεγε ο Αλέξανδρος. Ωραίο να το κάνουμε και το ακούν και οι συνάδελφοι και πρέπει να εξοικειωθούμε με αυτή τη τεχνολογία, αλλά νομίζω ότι η βιομηχανία θα μας βοηθήσει περισσότερο τα επόμενα χρόνια, γιατί αυτό στην πραγματικότητα, και να μας πει ο Κοσμάς που είναι εδώ πέρα, που είναι εξαιρετικός, δεν νομίζω ότι δηλαδή έχουμε πληροφορία, πραγματική πληροφορία. Δηλαδή δεν έχουμε αριστερό κόλπο. Δηλαδή έχουμε ανακατέψει μήλα με λίγα ή και αρκετά πορτοκάλια. Εγώ να το δεχτώ εν μέρη, όχι όλο. Εντάξει, ναι, γιατί λες ότι δεν έχουμε? Εγώ νομίζω ότι μέρος του τειχώματος δηλαδή εδώ βλέπουμε αίμα. Είναι καλά οριοθετημένο, δεν είναι άσχημα. Ναι. Το αν εννοείς το λεπτό του τειχώματος, τα software έχουν βελτιωθεί. Εμένα με πειράζει κυρίως ότι δεν έχουμε τμηματικά τον αριστερό κόλπο. Αλλά ότι έχουμε και έχουμε μια καμπύλη η οποία και στο μάτι λειτουργεί καλά ο κόλπος, αλλά και η καμπύλη μας δίνει ανάλογα. Δηλαδή πρέπει να το κρίνουμε κι εμείς. Σε πολλές περιπτώσεις είναι αυτό που λες. Εγώ στην αρχή έδειξα πόσα κενά μπορεί να έχει στον αριστερό κόλπο. Αλλά στη συγκεκριμένη μελέτη έχεις μόνο ένα της πνευμονικής φλέβας που εκεί μπορείς να πεις ότι εντάξει, δεν είναι λίγο, έχουμε πρόβλημα τα άλλα. Δεν είναι το τείχομα τελείως. Δεν κάνουμε μια μέτρηση τελείως άχρηστη. Αυτό έχω κάποια ένσταση. Αν μπορώ να παρέμβω, Ηλία, είναι γνωστό ότι εγώ ήμουν από τους μεγαλύτερους πολέμιους του strain του αριστερού κόλπου. Για όλα αυτά που είπε. Εγώ ήμουν πολέμιος. Δηλαδή, resolution, κενά, λεπτά τυχώματα κτλ. Αφενός, μεν βλέπεις ότι η βιβλιογραφία όλο και αρχίζει και βλέπει και βλέπεις ότι τα software πλέον αρχίζουν. Βγάλανε αυτό το περιοχικό. Ναι, μεν ο Κώστας έχει δίκιο. Ναι. Γιατί μου βγάζει το περιοχικό, άρα να μην μπορώ να εξαιρέσω εγώ ένα τμήμα, αλλά ταυτόχρονα σε βάζει σε μια άλλη λογική συνολικής κίνησης. Άρα ξεχνάω λίγο το τείχομα και αρχίζω και πηγαίνω στη συνολική κίνηση. Ναι. Και όταν πάω στη συνολική κίνηση, εγώ περιμένω το επόμενο που θα είναι το LA Work. Δηλαδή, δείξε μου πώς μεταβάλλεται για να αρχίσω να μπαίνω πιο κοντά στην αθροψιολογία του κόλπου. Να διαφορήσω για την παραμόρφωση ή όλους αυτούς τους δείχτες του deformation στον κόλπο και να μείνω σε αυτό που τελικά φαίνεται πολύ ωραία στην καμπύλη, γιατί και αυτό είναι και από τις παλιότερες αιμοδυναμικές μελέτες με τους καθεκτήρες, που είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτό που δείξω ο Κώστας είναι ακριβώς το ίδιο. Αρχίζουμε και να μείνουμε σε αυτό που γίνεται μέσα στην κοιλότητα. Και δεν σου δείχνω δηλαδή τι κάνει το κάθε τείχομα, αλλά σου δείχνω το συνολικό κόλπο. Ανεξάρτητα με ό,τι μας δίνουν εταιρείες, τα λογισμικά κτλ., πρέπει να βλέπουμε εμείς. Βέβαια. Αν δηλαδή αυτό που βλέπουμε στην εικόνα μας συμβαδίζει με την καμπύλη που έχουμε και πιστεύουμε ότι θα είναι, μπορεί πιθανόν να είναι κάτι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Άρα εμείς έχουμε τον τελικό λόγο. Ναι. Πρέπει από οποιαδήποτε. Δεν μπορείς δηλαδή να πάρεις ένα κόλπο που δεν είναι καλός και να σου βγάζει αυτή την ωραία καμπύλη που βγάζει εδώ, που είναι πολύ χαρακτηριστική φυσιολογικής λειτουργικότητας του κόλπου. Αυτό θέλω. Όσο και να είναι αυτοποιημένα τα πράγματα, υπάρχουν ατέλειες. Στον αριστερό κόλπο είναι μεγαλύτερες από την δεξιά κοιλία και στη δεξιά κοιλία μεγαλύτερες από την αριστερή κοιλία. Να πω ένα σημείο ακόμα, πως όλοι μας, εγώ τουλάχιστον, αλλά και όλοι και τα παιδιά που ειδικεύονται σήμερα, δεν μάθαμε ποτέ, και δεν έχει και νόημα βέβαια, να μετράμε τείχομα του αριστερού κόλπου. Δεν λέω το μεσοκολπικό, το τείχομα του αριστερού κόλπου. Οπότε όταν πηγαίνουμε σε αυτή την τεχνολογία, πώς θα πεις ότι είναι σωστό ή όχι? Για πες, Κοσμά, ποια είναι η γνώμη σου? Καταρχάς, να βάλουμε και μία διάσταση για το γιατί λείπουν τα τμηματικά. Είναι σαφείς οι τεχνικές, ας το πούμε, οι τεχνικοί περιορισμοί. Όπως είπε ο κύριος Πατριανάκος, όταν είμαστε σε ένα τόσο μεγάλο βάθος, η πυκνότητα των ηχητικών δεσμών έχει πλέον μειωθεί πολύ σε σχέση με τα ανώτερα τμήματα στον σέκτορα όπου είναι η κοιλία. Έχουν πλέον αραιώσει οι ηχητικές δέσμες. Δεν έχω καλό spatial resolution. Γι' αυτό και όταν κάνω ένα τέτοιο acquisition, είναι καλά και να στενεύω τον σέκτορα, αλλά να μειώνω και το frame rate. Με μείωση του frame rate έχω αύξηση της πυκνότητας
των γραμμών σάρωσης που τις χρειάζομαι τόσο βαθιά. Μετά για όλα τα drop-outs που έχουμε, οι ανατομικές περιοχές που φαίνονται σαν κοψίματα του κόλπου, σαφώς υπάρχει πρόβλημα εκεί. Και γι' αυτό δεν δίνουμε το segmental strain. Η όλη προσπάθεια είναι να οριοθετήσουμε μία γραμμή κυρίως με τα σημεία του δακτυλίου και κατόπιν με επαρκή σημεία επί του κόλπου, ώστε να έχουμε μία γραμμή η οποία θα οριοθετεί τις διαστάσεις του κόλπου και αυτή τη γραμμή χρησιμοποιώντας θα βγάλουμε το strain. Θα είναι η μεταβολή του συνολικού μήκους αυτής της περιφέρειας, αυτής της γραμμής που οριοθετούμε τον κόλπο. Δεν θα είναι τα speckle tracking προκειμένου να δούμε τοπικά ποιο είναι το strain του κόλπου. Δεν είναι το strain με την έννοια της αριστερής κοιλίας που ελέγχουμε την πύκνωση, την αραίωση των speckles. Εδώ χρησιμοποιούμε το speckle tracking μόνο και μόνο ώστε αυτή η μία συνεχιζόμενο, το ένα συνεχές segment, να μελετήσουμε την μεταβολή του μήκους του. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε και τη δυνατότητα μετά να πάμε στις τρεις διαστάσεις που φεύγουν λίγο οι οπές, ας πούμε, των πνευμονικών φλεβών και έχουμε μια καλύτερη, συνολικότερη, ας το πούμε, εκτίμηση. Ναι, στις τρεις διαστάσεις μπορούμε και τώρα να το εκτιμήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι γι' αυτό. Δεν θα έχουμε περιοχικά strain επειδή μας λείπουν πολλές περιοχές. Είναι η μεταβολή του μήκους. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλει να προχωρήσουμε στις δύο κοιλότητες και να τελειώσουμε. Αν θέλετε, μπορεί όποιος... Μία και πέντε, οπότε... Πάμε στις δύο κοιλότητες. Αυτό την αποδεχόμαστε για να δούμε και τα τελικά αποτελέσματα. Βλέπουμε τις δύο κοιλότητες. Πάμε το ίδιο πράγμα στο κατώτερο, στο πρόσθετο τείχωμα και στην κορυφή. Παίρνουμε πάλι αυτή την τομή, ίσως χρειαζόμαστε λίγο πιο παχιά. Έχουμε όλα τα προβλήματα που είπε ο κύριος Καραμπίνος πριν. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε σχετικά καλά τις τομές μας. Και παίρνουμε λοιπόν τις καμπύλες μας, οι οποίες είναι αυτές που βλέπετε. Αυτή είναι η καμπύλη με... Την ερώτηση είναι, τα βλέπω, Με το... Εγώ ευχαριστώ. Αυτή είναι 4 κιλοτήτων ή είναι μέση καμπύλη που υπάρχει, 4 και 2 κιλότητες. Αυτή είναι με βάση το RR, που βλέπετε πως είναι καμπύλες, και αν το κάνουμε με βάση το P-κύμα, βλέπετε ότι χαμηλώνεται, πλέον έχουμε το 0 ως σημείο αναφοράς, και βλέπουμε εδώ φαίνεται η κολπική συστολή, η διάσταση, όπου ουσιαστικά δεν έχουμε καμία αλλαγή στον κόλπο και η πρώτη περίοδος της διάτασης του αριστερού κόλπου, της reservoir περίοδος. Και εδώ μπορούμε να δούμε, πατώντας πάνω στις 4 κιλότητες, για παράδειγμα, ποιο είναι το reservoir strain, ποιο είναι το conduit strain, αυτό, και ποιο είναι το contractile strain, πατώντας πάνω, και να δούμε τις τιμές, όπως να δούμε επίσης και τους όγκους που έχει ο κόλπος αυτές τις περίοδους. Αυτά είναι ολίγες. Σε ένα άλλο στάδιο μπορούμε να πούμε το τριδιάστατο όγκο και strain του αριστερού κόλπου και αυτά δεν είναι πολύ καλά validated, πρέπει να τα ξαναδούμε. Αυτό όμως, αυτή η μελέτη εδώ σε κάποιες περιπτώσεις κόλπων νομίζω ότι είναι αξιόπιστη. Κύριε Πατριανάκο. Πραγματικά θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Κώστα, φοβερό και πολύ ώρα. Μία ερώτηση υπάρχει. Πώς σχετίζεται ή θα συσχετίζεται το strain του αριστερού κόλπου με την παροξυσμική κολπική ραμαρυγή? Λένε, υπάρχουν μελέτες και για το κολπικό strain κυρίως, ότι όσο μειωμένο είναι τόσο αυξημένες πιθανότητες και το reservoir strain μαζί με τους όγκους του αριστερού κόλπου. Υπάρχουν κάποια, δηλαδή υπάρχουν κάποιες τελευταίες μελέτες που τα συσχετίζουν με τη διέλευση της κολπικής μαρμαρίνης. Αφού αλλάζει το strain, έτσι, γιατί τώρα σου βγάζει το biplane, σου βγάζει διάφορα strain, έχουμε ακόμα να δούμε, έχουμε μελέτες που θα γίνουν. Πραγματικά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, Κώστα. Ήταν φοβερό αυτό που έκανες. Νομίζω έχουμε περάσει την ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Ευχαριστούμε και την General, κύριε Μπενέκο, κύριε Ιωαννίδη.